Και συνδέμαστε κατευθείαν με το ΟΑΚΑ, γιατί έχουμε γκολ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Νίκο. Καλησπέρα από το ΟΑΚΑ, Νίκο Παπαδόπουλε. Εδώ που η εθνική ομάδα προηγείται εδώ και περίπου 30 δευτερόλεπτα με τον γκολ του Πέλκα. Αυτό γκολ ήτανε, αλλά εμείς το δίνουμε στον Πέλκα. Για την υποκτσάκη. 1-0 προηγείται λοιπόν. Στον ντεμπούτο του Άγγελο Αναστασιάδη, η εθνική ομάδα προηγείται 1-0 της Φιλανδίας εδώ στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του UEFA Nations League. Νομίζω ότι ο Αναστασιάδης στο γκολ είχε τα χέρια του εδώ σταυρωμένα. Πώς καθόμαστε όταν είμαστε στην εκκλησία όρθιοι, έτσι. Και πήγαινε προς τα μπροστά φορώντας. Θα λέγαμε ότι έβαλε το χεράκι της η Παναγία, Νίκο. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Έτσι πως μπήκε το γκολ, ναι, όντως είναι αρκετά πιθανό. Θα πρέπει να το κάνεις τέτοιο, σαν το Σαντορινέο, να το συρρίγω. Ναι. Και να μην απαντάς μίλα επιτέλους. Λοιπόν, με γκολ της εθνικής ξεκινάει η εκπομπή, κυρίες και κύριοι, απόψε. 1-0 τη Φινλανδία, αλλά θα έχουμε και αλλαγή. Αναγκαστική αλλαγή, λοιπόν, για να δούμε. Κορυφώνεται η αγωνία στο ΟΑΚΑ. Σιώβα είδα, σιώβα. Ναι. Μάλιστα, θα περάσει, ποιος θα βγει. Δεν ξέρω. Ποιος γύρω, θα δούμε. Μανολάς το βλέπω λίγο, ναι, σφιχτό. Μάλιστα. Ναι. Πιάνει λίγο το δεξί του πόδι, τον αστράγαλο. Δεν βοήθησε η Παναγία. Ο αγιασμός μέσα στα νερά των διεθνών στην προπόνηση δεν. Τι ωραία, ρε φίλε. Έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα θα έχει Nations League και θα έχουμε τι να πούμε. Ορίστε, ψωμάκι. Γιατί έχει άγγελο γι' αυτό. Πώς, ρε φίλε. Άλλες φορές Παρασκευές και Σάββατα δεν παίζαμε τώρα γιατί Πέμπτη. Τέλος πάντων, οκ. Δεν πειράζει. 1-0 προηγείται λοιπόν η Ελλάδα της Φινλανδίας. Δεν έχουμε ουδεμία ιδέα τι σημαίνει αν κερδίσουμε, τι σημαίνει αν έρθει σοπαλία, τι σημαίνει αν χάσουμε αυτή την πολύ ωραία καινούργια διοργάνωση. ξέρουμε ότι η νίκη δίνει 3 βαθμούς, η σοπαλία έναν και η ήττα κανέναν. Αυτό. Αυτό είναι καλά και αυτό. Και είναι 11 εναντίον 11. Σωστά. 11 αυτοί, 11 εμείς. Με 3 αλλαγές για κάθε ομάδα. Σωστά. Περίμενε. Η εντεκάδα. Καταρχάς δεν μπορείς να βγάλεις άκρη τι γίνεται με τους ομιλούς, γιατί άλλοι όμιλοι έχουν 3 παιχνίδια, άλλοι έχουν 4. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Δεν μ' άρεσε αυτό το live. Πάνε ρε φίλε σε κάνα σωστό site να ενημερωθείς για το τι γίνεται. Θα πάω λίγο στην αλήθεια γιατί δεν. Πάνε σε κάνα σωστό site. Εδώ είμαστε Μπαλαντέρ, παιδιά, μέχρι και τις 12. Σε ημέρα με παιχνίδι της εθνικής ομάδας. Της ποδοσφαιρικής εθνικής ομάδας. Όπως καταλαβαίνετε, το ενδιαφέρον έχει κορυφωθεί στους ποδοσφαιρόφιλους. Αλήθεια. Άδειοι οι δρόμοι. Καθώς όλη η Ελλάδα είναι συντονισμένη στο Open Beyond. Βλέποντας πρώην Εψιλον in Open Beyond. Βλέποντας την εθνική ομάδα να αντιμετωπίζει τη Φιλανδία. Στον ντεμπούτο του Άγγελου Αναστασιάδη προηγείται ήδη 1-0. Με αυτόν τον γκολ, ο Μανολάς πηγαίνει πάρα πολύ βαρύς και ξυνισμένος στον πάγκο γιατί κάτι του στο πέλμα είχε ένα θέμα. Ή του γύρισε, δεν ξέρω, διάστρεμα. Του προσγειώθηκε το προηγούμενο. Οχ, ναι, έπαθε διάστρεμα. Οχ, γύρισε πολύ άσχημα το πόδι του, είναι η αλήθεια. Κλάμα στη Ρώμα. Κάνει και το σταυρό του κιόλα, εντάξει, όλα καλά. Όχι, με αυτά τα διαστρέμματα που παθαίνουν συνήθως οι παθημπολίστες. Που πηδάσεις ψηλά και προσγειώνεσαι και αμέσως κυκλώνει το πόδι. Αυτό ναι. με το σταυρό τώρα δίνει extra bonus σε κάποιους θεωρείς. Πιθανό, πιθανό. Στην εθνική. Πιθανό, αν και δεν νομίζω ότι ο Μανολάς έχει ρε φίλε να, ναι, να ανησυχεί για τη θέση του, οκ. Okay. Ναι, λοιπόν, περίμενε. Ναι. Η εντεκάδα της εθνικής. Βλαχοδήμος. Για όσους δεν γνωρίζετε, Βλαχοδήμος στο τέρμα. Σκάνδαλο που δεν παίζει ο Πασχαλάκης. Το Ρωσίδης, Μανολάς, Παπασταθόπουλος και Κούτρης από τα δεξιά προς τα αριστερά. Ναι. Ζέκα Κουρμπέλης, το δίδυμο στη μεσαία γραμμή. Ο Μάνταλος με το Φορτούνι και τον Μπέλκε τριάδα πίσω. Τα κλασικά από αυτά τα τρία τον δεκάρια κουλουπού. Μήτρογλου, εξτρέμ δεν θα έχουμε ποτέ στην εθνική. Λοιπόν, καλά τη Φιλανδία. Παλιά δεν είχαμε χαφ, παραμένει να μην έχουμε. Αμυντικά χαφ. Οι Φιλανδοί προέρχονται, λέει, από 5 συνεχόμενες νίκες. Κάτι που πετυχαίνουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους, λέει. Μπράβο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δεχθεί γκολ στο Nations League. Βέβαια, ρε, φίλε, τώρα το φάγανε όμως. Τώρα το φάγανε όμως. Έτσι. Αυτό γκολ τα παιδιά έγινε μέσα από δεξιά, νομίζω ο Μάνταλος. Ο κεφαλαίος. Παναγία το βάλε. Ο Πέλκας έκανε την κεφαλιά, την έβγαλε με τα πόδια ο τερματοφύλακας. Και πρόσεξε. Χτύπησε πάνω στον αμυντικό και κάθισε μέσα. Η εθνική μας αναζητά νίκη με σκορ 2-0 τουλάχιστον για να διατηρήσει ζωντανές ελπίδες για την πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου. Πολύ ωραία, ρε παιδιά. Άραξε. Και τι πήραμε την πρώτη θέση. Και τι γίνεται και μετά. Και τι έγινε. Και τι να γίνει. Μπαίνουμε με κάποιο μπόνου, ξέρω εγώ, στα προκριματικά του Euro μετά. Γιούρο δεν έχει μετά. Κοίτα, κανονικά ναι. Θα πρέπει να είναι η δουλειά μας να τα ξέρουμε αυτά. Ρε φίλε, αλλά δεν είμαστε και ρώτα τους ανθρώπους που κάνουν ρεπορτάζ εθνικής ομάδας και ξέρουν να σου πούνε τι σημαίνει. Ρεπορτάζ Πάγκου, όπα η Φιλανδία. Να δώσω πουκί. Δεν τον θέλατε στον ΠΑΟΚ. Πάρτο το 1-1. Ω, Μάνι Παναγιά το κράτησε. Έχασε μαλλί. Έχασε μαλλί αυτός ο χαμένος δεύτερος του Πέλκα, νομίζω είναι. Ναι, αυτός είναι. Ναι, με το 20 στην πλάτη. Ο προπονητής Φιλανδίας δεν μοιάζει πολύ στον Άγγελο. Όχι, ρε. Στον Πόλωνη μοιάζει αρκετά. Πολύ, καλή αμυντικό, πολύ καλό αμυντικό τραζίνο της εθνικής ομάδας εδώ. Πολύ ναι, καλό. Ναι, ναι, ναι. Όλες οι σωστές θέσεις. Ο Παλίκαρος με όλη την εστία μπροστά του τριαντάφυλλο την έστειλε την μπάλα. Τι χάνει. Μίκα Χάκινεν το έχασε, φίλε. Μίκα Χάκινεν.
Και ο Κίμι Ραϊκόνεν. Ναι, και ο Μαρκάνεν το έχασε. Ο Μαρκάνεν. Λοιπόν, 1-0-30. Δώσε λίγο τι γίνεται, ρε φίλε, άμα έχει ανοιχτά. Από Nations League, γιατί υπάρχει χρόνο που έχει παίξει στοιχηματάκι, ρε φίλε. Έχει και Ευρωλίγκα σε εξέλιξη. Το Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε ξεκινήματα δευτέρου ημιχρόνου έχει ξεκινήσει και το Real Χίμκι. Έγιναν δύο πολύ ωραία παιχνίδια νωρίτερα για την Ευρωλίγκα για όσοι τα παρακολούθησαν. Καλά ήταν. Εγώ έβλεπα τον Νταρουσάφα Καρμάνι, Νίκο Παπαδόπουλο, 92-98. Πολύ ωραίο μάτσο. Πολύ τρίποντο. Μπάντα, σε παρακαλώ, σε τουρκικό γήπεδο. Μπάντα σε τουρκικό γήπεδο. Βεβαίως. Με τρομπέτες και τέτοια. Όχι επίπεδου Boca Juniors, όπως είχαν άλλοι. Αλλά ρε παιδί μου, μπάντα, ξέρεις. Ναι. Στην Πασκόνη έχει κάτι ανάλογο. Μάλιστα. Θα μας πεις τι γίνεται, ρε φίλε. Θα σου πω κάτι περιμένω το λίγο στο λογίδριο. Τα παιχνίδια ξέρω εγώ. Βέλγιο Ισλανδία 0-0 στο 27. Κροατία Ισπανία 0-0 στο 31. Γεμάτη γκολ βραδιά. Πραγματικά. Για την Λίγκα Α του Nations League. Mm-hmm. Λοιπόν, στο 31 επίσης Αυστρία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη 0-0. Στο δικό μας γκρουπ Ελλάδα, Φινλανδία 1-0. Ουγγαρία, Εστονία, οι Μαγιάροι προηγούνται 1-0. Με το τέρμα του Ορμπάν. Mm-hmm. Μάλιστα. Καζακστάν, Λετωνία τελικό. Παιχνίδι στις 5, 1-1. Ανδόρα, Γεωργία 0-1. Λουξεμβούργο, Λευκορωσία δεν το βλέπει άνθρωπος 0-0. Τι λες, ρε. Ναι. Τι λες, ρε. 100%. Άγιος Μαρίνος, Μολδαβία. Καλά. 0,1 τηλεθέαση. 0-0. Άγιος Μαρίνος τι? Μολδαβία. Ωραίο. Ωραίο. Εξαιρετικό. Αυτά βλέπω. Δεν έχει κάτι άλλο άξιο αναφοράς από το ποδοσφαιρικό κουπόνι. Στο μπασκετικό κουπόνι, στην Ευρωλίγκα, Ολυμπιακός Φενέρ Μπαχτσέ 46-43 στην τρίτη περίοδο. Ρεάλ Μαδρίτης Κίμκι 18-9 στην πρώτη περίοδο. Νωρίτερα είχαμε Νταρουσάφακα Μιλάνο 92-98 και Μπουντούσνοστ Μπασκόνια 99-84. Να δώσω και τα χθεσινά τελικά από το NBA. Χθεσινά τελικά από το NBA. Ναι. Όχι, ρε φίλε. Ολλάντο Μπάτζικ, Φιλάδελφια. Δώσε καμιά Ιαπωνία. Μα είχαν Καζακστάν τίποτα τέτοια που παίζουν εδώ το μεσημέρι πολύ δυνατά. Βίσελ Κόμπε. Οζάκα, Γκάμπα Οζάκα. 1-0 το ημίχρονο. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, περιχαίνει και κάτι τέτοιο που έχουν γίνει κάτι ατροπές. Έλεγε ένα Κινέζικο που ήταν 3-0 το ημίχρονο, 5-3 τελικό, κάτι τέτοιο. Κατάλαβες, λίγο παραγγείλει. Ανοίγεις το κουπόρι στο μπάσκετ, ας πούμε, και λέει Καναδάς, Dalhousie, STFX, ούτε στο Καναδά της ξέρουν τις ομάδες. 90-76. Ούτε στο Καναδά της ξέρουν. Και έχει Κίνα τώρα, Yangshu, Beijing, Flying Dragons, 114-100. Ναι. Γιλίν, Νανίνγκ, Τονγκτσί, 124-110. Στην Κίνα ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Νομίζω πρέπει να έχουν κόψει τον αριθμό των Αμερικανών. Τέλος πάντων, έχουν 2-3 Αμερικανούς κάθε ομάδα. Ναι. Ωραία. Άμυνα ποτέ κανένας, ποτέ. Και γίνεται πανηγύρι. Παίρνουν οι Αμερικανοί τις μπάλες και γίνεται. Παίζει στην Κίνα ο Φριντέτ, ένας παίκτης ο οποίος στα κολεγιακά του χρόνια ήταν. Που έβαλε κάτι 70 κάτι. Προχθές έβαλε 75 πόντους. Ναι. Ναι, ναι. Κάποια στιγμή πρέπει να ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός για να τον πάρει. Ναι. Ναι. Έτσι είναι αυτά τα ωραία πρωταθλήματα. Και μετά ξέρεις, τελειώνουν και έρχονται κάτι Ευρώπες και τέτοια και μέχρι να καταλάβουν τι γίνεται έχει τελειώσει η σεζόν στην Ευρώπη. Γιατί στην Ευρώπη παίζουν καμιά άμυνα οι περισσότεροι. Αλήθεια είναι αυτό. Νίκο Παπαδόπουλε, τι γίνεται, ρε φίλε, για πες. Θα μιλήσουμε για πολλά. Για πολλά. Για το σκάνδαλο τη μετάθεση του αγώνα του μπάσκετ. Πω, ναι, ρε φίλε, τι σκάνδαλο είναι αυτό. Εντάξει. Τι σκάνδαλο είναι τα αυτό. Τα χαρτίρια του Προέδρου τώρα. Ναι, και ναι, πέρα, ναι, 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 ναι. Αλλά όλοι θα έρθουν παλέ, φίλε. Τι θα το κάνουμε. Ένα τρίμηνο είχαμε να κάνουμε κι εμείς ωραίο, ρε φίλε, τουριστικό και θα γίνει στη Θεσσαλονίκη το All-Star Game. Δηλαδή, τι ντροπή είναι αυτή η Ευαγγελία Καλατσόπουλε. Αυτό είναι το σκάνδαλο. Αυτό είναι το σκάνδαλο. Κάνε μια ωραία Κρήτη. Πέρυσι που είχες πάει. Πάτρα. Πάτρα. Είχε πάει στην Πάτρα, πώ έτσι κατάλαβε. Κάνε το εκεί στην Κρήτη, την Πασκετομάνα. Βέβαια, ρε φίλε, δύο ωράκια. Επιστρέφει σε αστικό κέντρο μετά από χρόνια. Την Πασκετομάνα και τα σχετικά. Ναι. Γιατί έχει να φύγει πρόσκληση. Το έχει εκείνη τη μέρα για να έχει παλιό κόσμο. Καλά, ναι. Ελάτε, σας περιμένουμε. Εύκολα. Έχει να φύγει πρόσκληση. Είναι και γεμάτο, είναι και μεγάλο το παλαιό, δεν γεμίζει εύκολα. Επιπλέον δουλειά για σένα. Κακό. Τι να τρέχουμε τώρα στη Θεσσαλονίκη τώρα. Κακό. Τι Θεσσαλονίκη, ρε φίλε. Να ενισχυθεί λίγο ο τουρισμός, ρε φίλε. Δεν θα έρθει άνθρωπος. Δεν θα έρθει άνθρωπος. Πραγματικά. Εν τω μεταξύ, μιας που μιλάμε για παρουσία κόσμου, πετυχημένη η επιλογή του ΆΚΑ για την εθνική. Νομίζω το τελευταίο της μάτς εκεί. Πού θα πάει μετά. Νομίζω θα πάει Κρήτη κι αυτή. Όλοι, πώς το λένε. Πώς, δεν μου έρχεται η λέξη, ρε. Τέλος πάντων,
Όσοι δεν έχουν κόσμο, πάνε στην Κρήτη. Εκεί έπρεπε να γίνει το All-Star Game. Είναι τα γήπεδα στα οποία θα έπρεπε να φιλοξενούν τους αγώνες εθνικής. Το ένα είναι. Το Παγκρίτιο. Όχι. Όχι. Ηλεοφόρος, ναι. Και είμαστε από τη Λεωφόρο. Είναι το Κλεάνθης Βικελίδης. Το Κλεάνθης Βικελίδης. Τα δύο πιο ποδοσφαιρικά γήπεδα της Ελλάδας, ρε φίλε. Θεωρείς ότι η Θεσσαλονίκη, δηλαδή. Και μπασκετομάνα και ποδοσφαιρομάνα, εννοείται. Ναι. Δηλαδή θα αγκάλιαζε την εθνική ομάδα. Νομίζω ναι. Καλά. Νομίζω ναι. Δηλαδή, αν έπαιζε σήμερα η Ελλάδα-Φιλανδία στο Βικελίδη, ψήφισε θα είχε πάνω από 7-8 χιλιάδες κόσμο. Μια δεκάρα δεν την είχε. Μια δεκάρα. Από περιέργεια στην αρχή καθαρά θα πηγαίνανε. Άσε ρε. Ή για να πάνε έξω κάνα πινελίκι. Κάνα του Ολυμπιακού, κάνα του Παναθηναϊκού, κάνα τσάκ. Τα κοριτσάκια να πάνε να δουν από κοντά. Να πλακωθούν μετά τα παιδιά μεταξύ του. Το Παπασταθόπουλο, το Μανολά, να φωτογραφίες, να δώσε. Η σύνδεση με ανοιχτή μέχρι το βράδυ όλοι. 100%. Μέσα εκεί να περιμένουν. Ναι. Το Χαριλάο. Καλά θα ήταν. Δεν νομίζω. Ωραία θα ζούσαμε. Δεν νομίζω. Δηλαδή το πήγε πολύ μακριά τώρα. Τι τώρα καλά το πήγα πολύ μακριά. Τέλος πάντων. Μιλάμε για ποδοσφαιρικά γήπεδα, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, εγώ δεν είπα ότι μιλάμε για πασχετικά γήπεδα. Ωραία. Απλά. Στα εξηγόρια που λέει. Στα εξηγόρια. Ούτε εσύ, Τούμπα δεν είχε παίξει ένα φιλικό για το Ζαγοράκι, είχε γίνει. Είχε φυτρώσει μανιτάρια. Ναι. Κάτι άλλο είχε γίνει. Έξω από το τέτοιο. Στι τέσσερι γραμμέ του γήπεδου. Ναι. Γενικά την αγαπάμε την εθνική ομάδα. Ναι. Ειδικά στο ποδόσφαιρο είναι πολύ αγαπημένη στον κόσμο. Mm-hmm. Και γενικά αγαπάμε και πάρα πολύ του ποδοσφαιστέ τη εθνική ομάδα. Δηλαδή βλέπω ότι στην κοινή γνώμη όλοι είναι πάρα πολύ ψηλά. Και ο Σοκράτης και ο Μανολά. Ο Μανολά σίγουρα, ναι. Γιατί να μην είναι, τι, παιχτάρα. Ο μοναδικό που έχει ένα σέβα είναι ο Παπασταθόπουλο. Όλοι οι άλλοι κράξιμο. Άιντε 2-0, όχι, ρε φίλε, ευκαιρία. Το Ρωσίδη. Αποστημένη μπάλα. Γιατί ο Μανολά τι. Ο Μανολά, ρε φίλε, λόγω του ύφου του, λόγω του Ολυμπιακού, ΑΕΚ, το ένα τ' άλλο κι αυτά, δεν τον αγαπάνε και πάρα πολύ. Μάλιστα. Παρότι είναι ένα αμυντικό επίπεδο top class, θα πω εγώ, Νικό Παπαδόπουλο. Στην Ευρώπη φυσικά είναι. Ναι. Άξι. Πολύ μεγάλη υπόθεση είναι γρήγορο ο στόπερ. Πόσο μάλλον είναι πολύ γρήγορο όπω ο Μανολά. Σκορπισμένοι είναι πάνω στι κερκίδε, ένα από εδώ, ένα από εκεί. Πλακάνε και τόσοι που είναι επιτυχία είναι, ρε. Και στο ΆΚΑ τώρα ξέρει, έτσι. Εγώ τώρα βγήκα, ας πούμε, ήμουν στο γραφείο και ήρθα εδώ. Και φυσάει κιόλα. Και λίγο ρε, παιδί μου, ναι. Είχε δροσούλα. Ναι. Και είμαι και με φούτερ, έτσι. Τώρα στο ΆΚΑ, καλά. Πάνε να πλησιάσει. Πάνε να πλησιάσει το ΆΚΑ τώρα να φυσάει. Ωραία. Ελλάδα-Φιλανδία. Όποιο έχει πληρώσει για μένα ήρωα. Να πάρουμε τον Άτελ να τον βγάλουμε στο ημίχρονο. Γρήγορα. Να σε διακόψουμε. Ρεπορτάζ Πάγκου. Όπα, η Φιλανδία, από τα αριστερά, επικίνδυνα μέσα στην περιοχή. Για να δούμε, για να όχι όμως. Κόρνερ. Έρχεται σωτήρια για την εθνική ομάδα ο Ζέκα. Ναι, σαν τον Πόλο είναι περισσότερο, ναι. Το Λάζλο. Ναι. Άλλος τουρίστας αυτός. Γιατί τουρίστας, ρε φίλε. Καλώς πόντις ήταν. Απλά πάνω σημαίνει και μετά την πήρε χαμπάρι, σου λέει εδώ λεφτά δεν έχει. Το πήγε λίγο πιο χαβαλέ. Καλά έκανε. Εντάξει. Κόρνερ. Να πεις τον πληρωνόταν στην ώρα του. Σωστό. Και δεν ήταν σωστός. Okay. Δηλαδή, ο Παυγίκη κομπινό. Όχι, όχι. Τι, σταμάτησε. Τι? Σταμάτησε τη φάση. Ξανά. Νίκο Παπαδόπουλε, τι γίνεται, ρε φίλε, άλλο, για πε. Κατά τα άλλα, μια ησυχία, φίλε, μια ηρεμία. Ναι. Παρακολουθούμε και καταγράφουμε ναι. Τις πρώτες μέρες του Παντελή. Εν τω μεταξύ, σήμερα, παρένθεση, θα πάμε και στα ποδοσφαιρικά συνέχεια. Δηλαδή, ήρθε ο Τσίπρας και κλείσε όλοι οι δρόμοι και έγινε ο πανικός που μου μετέφερα στο κέντρο. Γιατί. Είχα προλάβει και είχα κατέβει, να σου πω την αλήθεια. Εγώ έφυγα από το σπίτι για να έρθω στο κέντρο κατά τις 5 ναι. Εκείνη την ώρα που εκείνη την ώρα τα παιδιά μαζεύονταν. Μαζευόντουσαν. Ναι, μαζευόντανε τα παιδιά. Μαζευόσαντο. Δηλαδή είχε έξω το βελίδιο, ξέρεις, κάτι δημιουργίες, κάτι τέτοια, κάτι κάγκελα. Εν τω μεταξύ, όταν ερωτήθη, νόμιζα ότι είναι τύπου λίγο ψηλό. Ξεκινάμε να μαζευόμαστε ενώπιση 17 Νοέμβρη, ρε φίλε. Αλλά μετά είδα ότι ο Πρωθυπουργός ήτο στη Θεσσαλονίκη. Ήτο. Ναι. Εκεί στο Θεσσαλονίκη Summit, που είναι σήμερα εκεί το συνέδριο. Και είναι και η Στίχημαν, έτσι, να ξέρετε. Βέβαια, ήταν εκεί σήμερα και η Στίχημαν. Νομίζω αύριο, μάλλον. Όχι σήμερα, αύριο νομίζω είναι στοίχημα εκεί. Θα το δούμε και στο χαρτί. Και όπως καταλαβαίνεις, που ήρθε ο Πρωθυπουργός, ρε φίλε, εντάξει, υπήρχε μια κινητοποίηση. Η κινητοποίηση είναι τι γίνεται, πόση ώρα θα είναι εκεί, μια ώρα. Πολύ ωραία. Τρεις ώρες κλείνουμε τους δρόμους. Τέλεια. Η Θεσσαλονίκη είναι γνωστό ότι έχει ένα τεράστιο ειδικό δίκτυο, έχει πάρα πολλούς δρόμους. Έχει το μετρό. Για να βρεις λύσεις, ρε παιδί μου. Ξέρεις, άμα κλείσουμε τη Τσιμισκή, έχεις πολλές λύσεις, ρε παιδί μου. Αλλά. Έτσι. Είναι και Πέμπτη σήμερα και ανοιχτή αγορά το απόγευμα, οπότε λογικά για όποιον ήταν στο κέντρο εκείνη την ώρα, καλά θα πέρασε. Ναι, αλήθεια είναι. Καλά θα πέρασε. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, φίλε, τι να κάνει και ο Πρωθυπουργός. Δεν ερχόταν κανένα στη Θεσσαλονίκη και δεν έρχεται κανένα στη Θεσσαλονίκη. Έρχεται κάθε και λίγο, έρχεται και κλείνει δρόμοι. Μισό να ξανάρθει, ρε Νίκο, άμα είναι αυτό το μπάκαλο τώρα. Όταν δεν έρχεται, πώς το λένε, η Θεσσαλονίκη ξεχασμένη το Θεό. Έρχεται εδώ πέρα και έρχεται εδώ πέρα. Τι έλεγε ο άλλο, τι έλεγε ο Γκανέλη, σα περιμένουν οι γυναίκε, έχει αθηνικέ πινακίδε. Δεν περνά, ρε. Όχι, δεν έλεγε αθηνικέ πινακίδε. Έλεγε για όσοι έχουν διαβατήριο κάτω από τη Λαμία. Κάπως έτσι. Δεν μπαίνεις. Δεν μπαίνεις.
Ήθελα εγώ το καλό για ηγητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι. Κατάλαβες. Τέλος πάντων. Γιώργο Μπόγκρι, πώς τον βλέπεις με το μουστάκι? Σαν ρεμπέτης είναι. Δυνατός δεν είναι? Εντάξει, ωραίο παιδί, αλλά σαν ρεμπέτης είναι. Καλά, δεν είναι Παπαδόπουλο. Δεν σε είπα να το πάρει για νύφη, για γαμπρό, γιατί είναι αδερφή σου. Για νύφη. Ωραία. Ωραίο παλικάρι είναι. Εντάξει. Γαμπρό θα τον έκανα, ναι. Θα τον έκανε γαμπρό. Τον έκανα γαμπρό. Νομίζω ότι από αυτού που βλέπω τώρα εδώ πέρα στο παρκέ, ο καλύτερο γαμπρό θα ήταν ο Σλούκα. Καλό παιδί, γεια σα. Καλησπέρα σα, τι κάνετε, να είστε καλά. Τι? Ναι. Έτσι λένε οι πληροφορίε. Ε. Τώρα δεν είναι ραδιοφωνικό αυτό που κάνουμε, αλλά εντάξει. Okay. Εντάξει. Ναι. Και πολλά λεφτά. Η πονηρά σκεφτόμενοι δεν καταλάβατε. Ναι. Και καλά, πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Δεν καθαρίζει κανένα 700 άρα στη Φενέρ. Τι 700 άρα, ρε. Παραπάνω. Ναι. Χαρτί. Ναι. Και βάλε. Και παραπάνω. Τι λέρε. Εκεί ρούκουνα, προπόνηση, γήπεδο. Ναι. Εντάξει. Παιδί... Αχ, κάνα Instagram, κάνα τέτοιο λίγο καφενείο. Παιδί για σπίτι, ξεκάθαρα, τελείως αυτό. Ναι, ναι. Δεν έχει κάτι άλλο. Αλήθεια είναι αυτό. Και... δεν είναι και μεγάλος, 25-26 είναι, πόσο είναι. Είδα τι βγάζει Θεσσαλονίκη. Μαντουλίδης. Νομίζω το στρατώνει. Μαντουλίδης. Ναι, ναι. Μαντουλίδης, ναι, 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 ναι. Το στρατώνει Χαλκιδικής, νομίζω τον έβγαλε το Κώστα Σλούκα. Μάλιστα. Είδατε. Έτσι. Κύριο Ρομπόπουλος. Ποιος? Ροδόπουλος. Και αυτός τον είχε. Δεν ξέρω αν τον είχε στα πολύ μικρά. Αν ήταν εκεί πέρα. Δεν τον είχε. Είχε άλλο. Ως, ως Μαντουλίδη τον θυμάμαι. Μαντουλίδης, ναι, σίγουρα. Και νομίζω έχουμε παίξει και αντίπαλοι. Έλα. Μπορεί και, εσύ, και εσύ είσαι 10-12 στο Λίπερο και κάνεις εκπομπή. Και εντάξει, και αυτός είχε ταλέντο να πει. Εμείς τι κάναμε, εμείς χαβαλέ κάναμε. Εμείς μας στέλνανε σε κατασκήνωση μπασκετική να κάνουμε διπλές προπονήσεις και πιάναμε τον προπονητή 12 χρονών και του λέγαμε ότι εγώ το απόγευμα δεν θα έχουμε προπονήσει. Γιατί ήθελα να πηγαίνω για μπάνιο και δεν πήγαινα. Να σου πω κάτι που θα σε συγκλονίσει, ναι, και δεν το ήξερες για μένα. Τι? Έχω πάει 7 μέρες, ναι, στο Σαλόνικα Basketball Camp. Μπράβο, ρε φίλε. Καλά έκανες. Καταρχάς τότε στα δικά μας τα μικρά τα, ναι, το μπάσκετ ήταν πολύ πολύ ανεπτυγμένο. Δηλαδή, όσα παιδιά πηγαίναν και ασχολούνται με τον αθλητισμό, αν ήταν 10 παιδάκια, τα 7 πηγαίναν για μπάσκετ. Ναι, αλήθεια. Κοντά ψηλά, μεσαία, οτιδήποτε. Ναι, ναι. Τότε. Ωραία. Εμείς δύο χρόνια πήγαμε κατά σχέση στον Κουγκάλ, ρε φίλε. Έχουμε βρεθεί. Εκεί έχω πάει με το σχολείο μόνο. Ναι. Αλλά στο Σαλόνικα μπάσκετ είχαμε πάει με τον Αχιλέα Πέρας μια εβδομάδα κάθε πρωί. Ναι. Πηγαίναμε εκεί πέρα. Εγώ έπαιρνα το κολατσό με το σπίτι μας, βάζει το λεωφορείο. Μια χαρά. Πηγαίναμε το πρωί μέχρι το βράδυ. Μια χαρά. Κατά σχηνός Νίκου Γκάλι δύο χρόνια. Τη μία ήρθε και μας είχε μιλήσει. Δεν θυμάμαι τι μας είχε πει. Αγνό. Δεν ξέρω τώρα. Πεινό. Αγνό. Δεν στο μάθω, αλλά λες και έχει καπνίσει. Έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ με το πόδι. Πονάει πάρα πολύ, δεν ξέρω. Τι σα έλεγε ο Νίκος Γκάλης, πες μου. Ούτε που θυμάμαι, φίλε. Δεν θυμάμαι, πολύ μικρός. Μια φορά έρχε μας μίλησε αυτό και είχαμε μόνο Σέρβους προπονητές. Όλοι Σέρβοι ήταν. Όλοι. Ναι, ναι. Πορτοφολάδες. Ήταν όλοι Σέρβοι. Μαζεύτηκαν εκεί πέρα. Και πάω εγώ την πρώτη χρονιά, είναι ένας εκεί πέρα, ένα μοντέλο προπονητής, τον θυμάμαι. Δύο μέτρα εκεί πέρα σφίχτης και το ένα και το άλλο, ο οποίος μιλάει μόνο αγγλικά. Και πόσα πιτσίρια μπορούσαν να συνοηθούν μαζί του στα αγγλικά, 2-3. Έκανα εγώ και λίγο το μεταφραστή εκεί πέρα και του λέω τη δεύτερη τρίτη μέρα, του λέω coach, εγώ το απόγευμα δεν μπορώ να έρχομαι. Γιατί κάναμε διπλές προπονήσεις πρωί και απόγευμα. Μου λέει γιατί, λέω δεν μπορώ, θέλω πηγαίνω για μπάνιο. Και δεν πήγα. Τέλος πάντων, ωραία πράγματα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, θα θυμηθούμε σήμερα, τι θα πω, ξέρω εγώ, ακόμα και φάση από το σχολείο για να περάσει η μέρα. 1-0 παραμένει η Εθνική στο τέλος του ημιχρόνου, 44 μπήκαμε. Θέλουμε ένα γκολ ακόμα. Με το αυτογκολ των Φινλανδών. Σύμφωνα με την πληροφόρηση του Νίκου Παπαδόπουλου, αν κερδίσουμε με 2 γκολ διαφορά, έχουμε ελπίδες για την πρώτη θέση στον όμιλο του UEFA Nations League, στο οποίο συμμετέχουμε. Το τι σημαίνει αυτό, ρωτήστε κανένα δημοσιογράφο. Εμείς εδώ, που ξέρουμε, δεν είμαστε τέτοιοι. Λοιπόν, 55-52 Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε στα ξεκινήματα της τέταρτης περίοδου. Μαζί μας φυσικά, Νίκο Παπαδόπουλε, μαζί μας. Έτσι υποστηρικτής ακόμα ένα βράδυ. 10 με 12 στον Μπαλαντέρ. Τα έχεις κάνει. Δίπλα μας, έτσι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτό το δίωρο ποιότητας, λοιπόν, κόντρα στις mainstream εκπομπές των Ερτζιανών της πόλης, είναι ο... Στίχημαν. Έτσι. Ο Στίχημαν είναι πάντα δίπλα μας. Στο Στίχημαν καθημερινά μπορείτε να βρείτε τις καλύτερες αποδόσεις, τη μεγαλύτερη γκάμα στοιχηματικών επιλογών, πλήθος αγώνων από όλα τα πρωταθλήματα. Ο Στίχημαν, ο οποίος έχει έρθει και εδραιώνεται και στη Θεσσαλονίκη με καινούργια γραφεία. Στίχημαν, ο οποίος συμμετείχε σήμερα και αυτός στο πρώτο, στο Θεσσαλονίκη Summit. Είχε το δικό του workshop σήμερα από τις 2 έως και τις 6 και βρέθηκε ακόμα και ο πρωθυπουργός της χώρας. Λοιπόν, κάτσε πριν πάμε στο διάλειμμα να δούμε το φάουλ που έχει η Φιλανδία, μήπως και ισοφαρίσει. Γιατί είναι φάουλ σε σημείο για να γεμίσει. Πάει και το Ρωσίδης, φυλάκι. Όχι, δεν νομίζω. Μου κάνει να δούμε αν οι Φιλανδοί έχουν μια ευκαιρία πάντως για να γεμίσουν εκεί από τα πλάγια. Ο Μάνταλος τώρα που προβάλλεται από αυτό το κανάλι θα έχει κάποιο τετατέτ και με την πρώην του στο γήπεδο ή...
Δεν είναι εκεί πρωινό. Α, είναι στο. Ναι. Έχει φύγει τρίμερο, λένε πληροφορίε. Αχά! Αχά! Και έτσι κι αλλιώ το Open πηγαίνοντα από την ερχόμενη. Την άλλη Κυριακή θα έχει την καινούργια του εκπομπή. Στην οποία 25 θα, Νοεμβρίου. Θα έχουμε και. Ντέμι Νικολαίδη. Και. Χρήσιμο Τσαλτίδη. Όχι, όχι, ρε φίλε. Νίκο Παπαθόπουλο. Όχι. Νίκο Μοσχοβίτη, σίγουρα. Καλά θα ήταν. Δέσποινα Βανδύ. Όχι, άλλες εκπομπές. Δέσποινα Βανδύ. Άλλες εκπομπές, Δέσποινα Βανδύ. Τι ρε φίλε. Τι θα έχουμε. Είσαι μου χαλάς πεντάλικο. Γιώργη Σαββίδη. Όχι, μάλλον. Δεν τριγυρνάω με τόσα χρήματα πάνω μου. Χάθηκε φρέ και τη Φιλανδία. 4 λεπτά καθυστερήσεων. Δεν θα στο χαλάσω πεντάλικο τον Παπαδόπουλε. Το κράτησα τελευταία στιγμή, είδες. Πήγε μέχρι να φύγει. Χθες. Ναι. Χθες. Μπερδεύεται με το Next Top Model προχθές. με μια ωραία κοπέλα που έδειχνε εκεί πέρα και προσπάθησε χθες το στήθος της. Τώρα δεν φεύγει αυτό. Ή κάποια στιγμή θα χτεί το εσουρού να μας την πει στην πόρτα. Τι είπαμε προχθές, φίλε. Είπαμε κάτι που ξεφύγαμε. Είπαμε κάτι που ξεφύγαμε. Όχι, ρε μα. Εντάξει, σιγά, ρε. Ακούστηκε το λάθος. Μα είπαμε, δεν. Μάλ. Okay. Λοιπόν, σταμάτησε εκεί. Πάμε στο break. 10:30 φτάσαμε και επιστρέφουμε. Σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπαλαντέρ, πάμε μέχρι και τις 12. Νίκος Παπαδόπουλος και Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από τα μικρόφωνα. Πάμε με το δικό μας σχολιασμό της επικαιρότητας. Αν και η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις αυτό το Σαββατοκύριακο για το ελληνικό πρωτάθλημα, το ενδιαφέρον δεν είναι και τόσο μεγάλο. Βέβαια, υπάρχει παιχνίδι της Εθνικής σε εξέλιξη. Στο ημίχρονο είναι το μάτς εκεί. 1-0 προηγείται η εθνική ομάδα στον τεμπούτο του Άγγελου Αναστασιάδη με το αυτογκολ των Φινλανδών μετά από μια κεφαλιά του Πέλκα. 1-0 προηγείται η εθνική ομάδα. Είπαμε ότι θέλει και δεύτερο γκολ. Θέλει να κερδίσει με 2 γκολ διαφορά, με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά, για να έχει ελπίδες για την πρώτη θέση στον όμιλο του UEFA Nations League, αυτή τη καινούργια διοργάνωση, η οποία έχει μπερδέψει τους πάντες. Ανάθεμα και αν ακόμα και αυτοί που καλύπτουν το ρεπορτάζ των εθνικών ομάδων έχουν καταλάβει πώς ακριβώς παίζεται το παιχνίδι. Και αυτό που ξέρουμε είναι ότι μπορεί να παίξει ρόλο παρουσία των ομάδων εκεί, στο Nations League, εν ώψη των προκριματικών του Euro αυτό. Ας το κρατήσουμε, γιατί αν ψάξουμε ειδικά τους κανονισμούς και όλα αυτά, άκρη δεν θα βγάλουμε με αυτό που συμβαίνει. Σε εξέλιξη είναι και το Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ, το οποίο μπορεί στο πρώτο ημίχρονο να έχει αρκετό σκορ, στο δεύτερο πέφτει αρκετό ξύλο και είναι στο 62-65 με ένα τρίποντο που έβαλε τώρα ο Μαχμούντογλου περίπου 3,5 λεπτά πριν το τέλος, ένα στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που είναι έχει αρκετό κόσμο, κάτι που δεν συνηθίζεται, ενώ ότι ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ ο κόσμος του γενικότερα δεν το γεμίζει το γήπεδο. Σαν να μάθουμε τη Φενέρμπαχτσέ, πώς και να το κάνουμε, υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω και της παρουσίας εκεί του Ομπράντοβιτς. 62-65 είναι το σκορ, 3-17 πριν το τέλος του αγώνα. Όπως καταλαβαίνετε, η επικαιρότητα είναι λίγο μαζεμένη στη λογική ότι δεν υπάρχουν παιχνίδια το Σαββατοκύριακο. Τα του Κυπέλλου νομίζω τα ανέφερε και χθες ο Νίκος Παπαδόπουλος. Θα δούμε ό,τι άλλο υπάρχει από ρεπορτάζ των ομάδων. Έτσι κι αλλιώς στον ΠΑΟΚ σήμερα το πρωί έκαναν μια προπόνηση και το διαλύσανε το μαγαζί, να το πω έτσι, μέχρι τη Δευτέρα. Καθώς ο Λουτσέσκου έδωσε άδεια στους παίκτες τριήμερη, οπότε το ραντεβού είναι ξανά τη Δευτέρα. Για τον ΠΑΟΚ η αλήθεια είναι ότι αυτές οι διακοπές για κάποιους από τους παίκτες του είναι, πώς το πω, τις περιμένουν πώς και πώς, γιατί η σεζόν ξεκίνησε από πάρα πολύ νωρίς για τον ΠΑΟΚ. Μεγάλο τρίπο το βάζει ο Williams Γκος και το κάνει 67-67 2-15 πριν το τέλος. Έλεγα λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε πολύ νωρίς και με πολύ έτσι σημαντικά παιχνίδια και στο κομμάτι το ψυχολογικό με εκείνα τα προκριματικά του Champions League και στο σωματικό φυσικά, γιατί αντιμετώπισε ομάδες υψηλού επίπεδου. Έτσι αυτές οι διακοπές είχε προηγηθεί και η άλλη τον προηγούμενο μήνα περίπου στα μέσα του Οκτωβρίου με το Nations League. Για όσους δεν είναι διεθνείς, γιατί έχει και κάποιους διεθνείς ο ΠΑΟΚ, τον Μπέλκα, τον Καρέλη, τον Πασχαλάκη, τον Πρίγιοβιτς, τον Τόσκα, τον Βαρέλα. Τέλος πάντων, για τους άλλους είναι μια εποχή που έχουν ευκαιρία να ξεκουραστούν, να πάρουν κάποιες ανάσες, γιατί ξεκίνησε πολύ νωρίς η σεζόν και αυτό, όπως και να το κάνουμε, φέρνει μια επιβάρηση. 69-67 έγινε το μάτς στο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ.
πάλι από δημιουργία του Γκος κάρφωμα του Μιλωτίνοφ. Τώρα όμως ο Λούκας πήρε φάουλ, νομίζω προσπάθεια 3 πόντων από τον Γκος και έχει 2 βόλες 69-67. Ντέρμπι είναι το μάτς, 1:37 πριν το τέλος. Τον βρήκε με το πόδι ο Γκος εκεί χαμηλά και τον γκρέμισε τον Σλούκα, οπότε έχει 2 βολές. Ο εκστρατονίου ορμόμενος, όπως θα έλεγε και ένας αγαπημένος σας τηλεοπτικός σχολιαστής, μπασκετικός. Έτσι του λέει περισσότερους, εκστρατονίου ορμόμενος, εκ μεγάρων ορμόμενος, εξ Αμερικής ορμόμενος και όλα αυτά. Λοιπόν, 4-4 έχει ο Σλούκας, ωραίο ντέρμπι γίνεται. Γενικά η Ευρωλίγκα φέτος έχει αρκετό ενδιαφέρον, αν και εκεί ακόμα είναι πολύ νωρίς. Τα λέγαμε και χθες με τον Νίκο Παπαδόπουλο ότι το πρώτο μισό της σεζόν μπασχετικά λίγα πράγματα μπορεί να φέρει όσον αφορά το τέλος της σεζόν. Δηλαδή το δεύτερο μισό είναι που έχει πάντα το ενδιαφέρον και εκεί είναι που κρίνονται τα πράγματα. Το πρώτο είναι πιο πολύ όσον αφορά το να βρεις φόρμα, να κάνεις κάποιες νίκες που μπορεί να σου χρειαστούν στην πορεία και όλα αυτά. Κατά τα άλλα, το ενδιαφέρον είναι κάπου μετά τον Ιανουάριο Φεβρουάριο. Εκεί Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο που κρίνονται όλα, ακόμα και Ιούνιο. Εκεί είναι το ενδιαφέρον στο μπάσκετ. Η Ευρωλίγα, έτσι όπως έχει γίνει φέτος, ή μάλλον τα τελευταία, είναι η τρίτη σεζόν που παίζεται με αυτό το format, δηλαδή να είναι ουσιαστικά πρωτάθλημα όλοι με όλους. Πολλές φορές μπορεί να παίζει και κανένα ρόλο το τι κάνεις στην κανονική περίοδο ακόμα. Ή τέλος πάντων, και ακόμα και αν έχεις χάσει αρκετά παιχνίδια στην αρχή, μπορείς να τα φέρεις στα ίσα του στην πορεία, να μπει στα play-off και από εκεί να διεκδικήσει την πρόκληση στο Final Four. Έχασε ο Γουίλιαμ Νίκο μια προσπάθεια για να ξαναβάλει τον Ολυμπιακό μπροστά. Ο Λούκας έβαλε 3-3 και έχει τώρα και την μπάλα και πατάει και σουτάρει για 3. Το βάζει κιόλας αυτός ο Λούκας. Και νομίζω αυτό στο χωριό μου το λέγαμε dagger από παλιά. Δηλαδή θυμάμαι να παίζουμε στα ανοιχτά και όταν μπαίνει ένα τέτοιο τρίποντο σαν αυτό που έβαλε ο Λούκας στο τέλος, το λέμε dagger. Έτσι το λέμε. Μαχαιριά στα ελληνικά. 69-73 το έκανε ο Λούκας. Ο οποίος είναι, ξέρω τώρα αν το τι υποδοχής έχει τύχει στο ΣΕΦ, πάντως στο φιλικό που έκανε η Φενέρ με τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του Νάδη Μίτς Γιαννακόπουλος, καταχειροκροτήθηκε στο ΟΑΚΑ και γενικά δεν ξέρω, νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουν στον Ιωσήλος Λούκας όταν επιστρέψει στην Ελλάδα θα το κάνει για τον Παναθηναϊκό. Το δούμε. Λοιπόν, έβαλε μεγάλο τρίποντο για 3 ήταν κανονικά, γιατί αυτό πήγαν να τσεκάρουν οι διαιτητές. 69-73 και έχει ένα λεπτό ακόμα να δούμε αν ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει την ανατροπή και να κερδίσει ένα παιχνίδι το οποίο είναι στην έδρα του. Γενικά ο Ολυμπιακός ποντάρει αρκετά εκεί, πήρε ένα φάουλο Πίντεζης. Λοιπόν, 5 δευτερόλεπτα, έχει 2 βολές. Όχι, δεν έχει 2 βολές, γιατί καμιά ομάδα δεν έχει ομαδικά. Τρίτο είναι της Φενέρ. Να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα κάνει την ανατροπή. Νίκο Παπαδόπουλε. Νίκο Μοσκοβίτη, καλησπέρα. Τι γίνεται, φίλε? Πώς θα βλέπεις αυτά τα πράγματα? Πιστεύεις ο Ολυμπιακός μπορεί να κερδίσει? 69-73. Ο δικός σου έβαλε 3 βολές και καπάκι τρίποντο. Ο εκστρατονίου ορμόμενος, όπως έλεγα πριν. Ναι, ναι. Το στρατόνιο πού είναι? Το στρατόνιο, ρε φίλε, είναι ορεινή Χαλκιδική. Μάλιστα. Εκεί στα ψηλά. Ναι. Σος Χαλκιδική και τέτοια. Εκεί είναι, όχι, εκεί είναι. Έχει πολύ κόσμο από το στρατόνι που είτε δούλευε εκεί στα μεταλλεία, είτε τέλος πάντων ήταν απέναντι σε αυτό το σκηνικό. Είναι δεκειμένες περιοχές της Χαλκιδικής, γιατί το καλοκαίρι ειδικά, ας πούμε, όλοι πάνε κάτω παραλιακά, πάνω δεν πάει άνθρωπος. Υπάρχουν κάποιοι που προτιμάνε τα ορεινά. Ωραία είναι. Τα ορεινά, έχει δροσιά. Έπεσε μία πρώτος για τα Χριστούγεννα για ορεινή Χαλκιδική. Έλα. Ταξιάρχη και τέτοια. Α, ωραία είναι, ναι. Ναι. Ωραία είναι. Έτσι λένε. Η Φενέρ δεν έχει διαφημίσει. Πολύ πιτσιρίκο ήμουν όταν είχα πάει στο ταξιάρχη. Και αρνέα έχω πάει για βασικό στάδιο προετοιμασία. Καλό, 5 μέρες. Αρνέα έχω πάει για μάτς. Ναι. Και φυσικά σταματάς Άγιο Πρόδρομο έτσι και χτυπάς σου. Υπερεκτιμημένος Θεό. Υπερεκτιμημένος Θεό. Γιατί ρε. Ή τέλος πάντων παλιά πολύ καλός, πλέον εντάξει. Ακόμα υπάρχει κόσμος που πηγαίνει και τιμάει νομίζω. Μα εννοείται ρε φίλε, δεν το συζητάμε αυτό. Απλά δεν είναι όπως ήταν παλιά. Ναι. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Okay. Πολλά πράγματα δεν είναι όπως ήταν παλιά, Νίκο. Έτσι, Νίκο, αυτό είναι αλήθεια. Έτσι είναι η ζωή. Ναι, και πώς να την αλλάξεις. Άνα, γεια σου. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο ΆΚΑ. Δηλαδή, έτσι. Όσοι βγήκατε για τσιγάρο, ξέρω εγώ, στο μπαλκόνι, στο ημίχρονο, επιστρέψτε σιγά-σιγά. Γιατί πραγματικά όλος ο κόσμος ασχολείται με αυτό το παιχνίδι της εθνικής ομάδας με τη Φιλανδία. Τα ωραία ξανθά αγόρια των Φιλανδών έχουν μπει στον ασχολικό χώρο. Θα νομίζει τώρα κανένα Παπαδόπουλο τι είναι αυτά τα ωραία ξανθά αγόρια. Για πες τώρα, Νίκο Παπαδόπουλο, τι έλα.
Άρης τι κάνει, κάνει προπονήσεις ή έχει ρεπό από τώρα και αυτός και άδειες και θα επιστρέψει από Δευτέρα? Κάνει, κανονικά τους έχει μέχρι το Σάββατο σίγουρα. Κυριακή Δευτέρα μπορεί να πάρουν κανένα ρεπό. Που ρίχνουν. Σου λέει τώρα το φέρανε καινούργιο. Χάθηκε να φέρουν την άλλη εβδομάδα. Μα γι' αυτό το φέρανε τώρα. Μέχρι Σάββατο σίγουρα προπονήσεις. Κυριακή Δευτέρα θα πάρουν κανένα ρεπό και μετά όφι. Στον Κεντικουλέα που περιμένουν με ανθοδέσμες, με ανοιχτές αγκάλες. Βέβαια, βέβαια. Πολύ φιλικό, πολύ φιλικό γήπεδο. Σε ένα πολύ φιλικό περιβάλλον. Πολύ φιλικό γήπεδο. Δεν μπορώ να σωρωμάνε η Κρήτη. Αναγιά σου. Νομίζω ότι θα είναι. Δηλαδή θα ζήσουν ωραίες στιγμές στην ομάδα του Άρη που θα πάει στο γήπεδο. 100%. Ναι. Ναι. Τι λένε οι πρώτες ώρες, οι πρώτες μέρες του Σάββα Παντελήβη στον Άρη? Τι μαθαίνεις? Πολύ νωρίς νομίζω για να μπούμε στην διαδικασία. Για συμπεράσματα. Πάντως, από τις πρώτες δύο μέρες υπάρχει σίγουρα μια ικανοποίηση. Mm-hmm. Νομίζω κυρίως από πλευράς ποδοσφαιριστών για τον τρόπο δουλειάς. Αλλά βέβαια, πάντοτε όταν αλλάζει ο προπονητής σε μια ομάδα, ναι, όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν κίνητρο, mm-hmm, και τα δίνουν όλα, mm-hmm, για να κερδίσουν πόντους στα μάτια του νέου προπονητή τους. Έτσι, τρίποντο για τον Ολυμπιακό. Ναι. Λοιπόν, με τον Παπα-Νικολάου που ξεσπάει 72-73. Έβαλε τρίποντο? Ναι. Από τη γωνία. Λοιπόν, νομίζω ότι μετά από μια εβδομάδα θα μπορέσουμε να βγάλουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα. Εντάξει. Κοίτα, άνθρωποι που έχουν δουλέψει με τον Παντελίδη και το γνωρίζουν, σε μια προσπάθεια έτσι κι εμείς, όταν ήρθε να κάνουμε κανένα τηλέφωνο, να σκιαγραφίσουμε λίγο το προφίλ του. Να σκιαγραφίσουμε το προφίλ, ναι. Ναι. Έχει στοιχεία που κουμπώνουν για μένα, δική μου γνώμη είναι αυτή, στα κενά που υπήρχαν στον Άρη. Κουμπώνουν τα στοιχεία του Παντελήδη. Κουμπώνουν. Και αν όχι όλα, κάποια από αυτά κουμπώνουν σε κενά που είχε ο Άρης όσον αφορά την τεχνική του ηγεσία. Θα δούμε όμως. Όλοι κρίνονται, Νίκο, μέχρι του αποτελέσματος. Εκεί είναι. Μπαίνει μπάλα μέσα. Καλώς. Δεν μπαίνει μπάλα μέσα. Δεν κάνεις. Έτσι πάει. Παπα-Νικολάου εδώ πέρα στο replay. Πολύ δύσκολο τρίποντα, ρε. Πάρτο. Πολύ δύσκολο. Σκοτωμένο τρίποντα από τη γωνία. Άντε πάμε λίγο, άντε. Κάτι που έκανε μια φασαρία για το χρονόμετρο νομίζω. Κάτι τα κοιτάει, άμα φεύγουν καμιά 3-4 δέκα το δευτερολέπτο, αμέσως πηγαίνει και ο Ρωμανός του διαιτητής. Θα ήταν να μην κάνει. Είναι δυνατόν η Φενέργα να μην έχει διαφήμιση στη φανέλα της? Είδες ρε φίλοι τι γίνεται στον μπάσκετ, αφού είχε την Ντόγκους, η οποία Ντόγκους θα την παράτησε. Ναι. Είχε μπάτζετ κάτι 30-35 εκατομμύρια. Και τώρα. Όπου δεν έδωσε φάουλ. Τον αλήτη. Τώρα έχει πάλι, αλλά χωρίς την Ντόγκους. Κάποιος βάζει χρήματα, δεν ξέρω στη Φενέργα. Τώρα πάει μέτρη εκεί πέρα, δεν ξέρω τι κάνουν. Από το ποδόσφαιρο ίσως. Παίζει και αυτό το ενδεχόμενο. Οπα. Τρίποντο στη γωνία. Δεν μπορεί να το πάρει αυτό το τρίποντο. Έλα, το πήρε ο Ολυμπιακός. Πάνω Ολυμπιακός. Δεν έχει πανούλη μέσα. Για να δούμε. Δεν έχει πανούλη. Για να δούμε τον Ολυμπιακό. Φάουλ. Το έδωσε. Βολές. Όχι, έχει ακόμα. Τέταρτο. Coach Blood, άμα θέλει να μείνει στον Ολυμπιακό, σε αυτά τα 7 δευτερόλεπτα βάζει Βασίλη Πανούλη μέσα. Δεν μπορεί να τελειώσει χωρί 7 λεπτά. Όχι, 7 δευτερόλεπτα. Και όμω φίλε δεν τον βάζει. Για κάτσα να δούμε. Πέμπτο του Μέλι, ναι. Αλλαγέ, οκ. Δεν τον βάζει. Πώ έχει φάουλ, ναι. Όχι, δεν νομίζω. Ω, Κιλ, Πιλ! Κάτσε να δούμε αν θα βάλει τέτοιο. Αν θα βάλει νικητήριο Ολυμπιακός. Μιλουτίνοφ, ναι. Ούπου, δεν τον πάζει, φίλε. Δύσκολος. Κάει ο Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση συνεργασία με τον David Bella. Όχι, εντάξει. Καλή συνέχεια στην καριέρα του. Αλλά αύριο μπορείς στην προπόνηση. Coach, I want to talk with you. What, Βαθύ. Και όπως έχει πει ο Γιαννούλης, ξέρεις, ο Σπανούλης δεν είναι και πολύ τον... Δεν είναι ρε παιδί μου και πολύ τώρα τη πολύ κουβέντα, ας πούμε. Δεν τα σκέτα. Ναι, δεν είναι τώρα, δεν έχει για να σου εξηγήσει και πάρα πολλά. Λύσε του Σέι. 6-5. Στο Γιάκοβιτς για 3 και τέλος. Ο Γκος, όχι. Όχι, ρε φίλε, και ο Μιλουτίνο δεν τα κατάφερα τη πρόξη μέσα 72-73. Έχασε ο Ολυμπιακός λοιπόν. Ποια είναι η πιτσελικά στα μούτρα. 3-2-1 στο Γιάκοβιτς και μέσα. Αυτά τα σουτ. Κύριε Μπλάτ, πρέπει να τα παίρνει ο Βασίλης. Όσο είναι στην ομάδα, πρέπει να τα παίρνει αυτός. Εντάξει τώρα, φίλε, δεν ήταν κακό τόσο του Γκοστέρ, ψιλοκλείστηκε. Ναι. Έκανε κάτω το tip, ο Μιλουτίνοφ, αλλά δεν κάθισε μέσα η μπάλα και ο Ολυμπιακός έχασε 72-73 από τη Φενέρμπαχτσε. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Ενώ ήταν πολύ μπροστά, ωραία. Σε μεγαλύτερη διάρκεια, νομίζω, έτσι. Μπροστά, εντάξει, δεν ξέφυγε και πολύ. Μαζί ήταν οι δύο ομάδες. Και μαζί και χώρια. Ναι. Ίδιες ήταν χώρια. Τίποτα, αύριο προπόνηση, Σπανούλης. Να γίνει το δικό του. Πηγαίνει στο βοηθό πρώτα σε αυτό το κεμζούρα και του λέει. Το please tell David that I want to talk with him. Οκ. Και παίζει μετά η διαφήμιση που είναι εκεί πέρα με τα. Πώς τα λένε, με τα κρουασάν. Να. I am the coco cream, πώς έλεγε.
Game on, game on. Ναι, ρε, δεν βγαίνει εκεί πέρα με το τέτοιο που κάνει το βασιλιά. Και θα πάει έτσι. The challenge should be real που έλεγε για τέτοια. Coach David, τι νόμιζες, φίλε. Μόνο ο LeBron θα κάνει αυτά. Ο LeBron ξέρεις ότι τον έφαγε κανονικά και με τον νόμο του Cavaliers, έτσι. Δηλαδή πήγε μια μέρα στην προπόνηση και είπε ότι αυτό τελείωσε. Ωραία. Και αναλαμβάνει ο Λου. Και όντω. Και εκείνη τη χρονιά πήρε πρωτάθλημα. Φοβερό. Δικαιώθηκε. Εδώ μεταξύ χρονιά πήγαινε μια χαρά, έτσι. Απλά ο LeBron δεν το γούσταρε. Ναι. Τον τελείωσε. Έκανε το βοηθό του πρώτο. Πήρε το πρωτάθλημα τότε με τον LeBron που έκανε εκείνου του παπάδε, εκείνου του τελικού με του Warriors. Ναι. Το πήρε μόνο του. Ο Λου έμεινε άλλο ένα χρόνο μαζί με τον LeBron και φέτο που έφυγε στο έκτο παιχνίδι έφυγε και ο Λου. Πολύ απλά πράγματα από του Cavaliers. Ωραία, ε. Λε να κάνετε δίκιο του Lakers. Δεν νομίζω. Και πέρα τον παίρνει και δεν έχει magic. Ε, καλά, εντάξει. Έχει magic. Οκ. Θα φάει νομίζει. Άμα δει ότι δεν στρίβει το μαγαζί. Ο Λουκ Γουόλτερ. Θα σου πω εγώ. Ναι. 20 ο Λούκα λοιπόν. 7-7 βολέ, 1-3 τρίποντα. 5-10 δίποντα. Κακός. 34 λεπτά. 4 assist, 5 rebound. 2 λάθη. Ωραία, τα βλέπω. Ο DPG τώρα έχει κολοψηθεί. Πάει να το χτυπήσει, λε. Ω, εύκολα. Αλλά... Σίγουρα όταν μείνει ελεύθερο από τη Φενέρ θα έχει μια καλή προτασάρα από τον Παναθηναϊκό. Τώρα το αν θα πάει είναι μια άλλη κουβέντα. Που εγώ αν ήμουν ξεστάκανα. Παιδιά, αυτά έχω τον Παναθηναϊκό. Αδέλφια, μου δίνει 1 εκατομμύριο. Αν μου δώσετε 200, έρχομαι σε εσά. Τελειώσαμε. Απλά πράγματα. Και νομίζω ότι ό,τι και να το πει ο DPG θα το δώσει. Δεν κολλάει. Ναι, ναι. Νομίζω ότι έχει λόξα κάθε χρόνο να παίρνει ένα παίχτη από τον Ολυμπιακό. Αυτή πιστεύω ότι είναι η λόξα του. Θα μου πει ο Λούκα δεν είναι στο Ολυμπιακό. Αλλά είναι okay, πρώην παίχτη στο Ολυμπιακό. Συνυφασμένο με τον Ολυμπιακό. Ναι. Okay. Ναι. Okay. Λοιπόν, 72-73. Τελείωσε το παιχνιδάκι εκεί. Δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακό. Το παιχνιδάκι. Ένα παιχνιδάκι μου πήγε στο σεφ εκεί πέρα. Ναι. Και παίζαν. Ο Ολυμπιακός ο οποίος παίζει με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή πρωτάθλημα και εκεί νομίζω ότι αν δεν τα καταφέρει. Στο σεφ. Κάπου εκεί θα αρχίσουν οι φίλοι μας, οι Γαύροι, οι οποίοι είναι και πάρα πολύ μπασκετικοί. Οι Γαύροι. Θα αρχίσουν την κρίνια ότι τώρα τι τον φέραμε αυτόν εδώ πέρα και μέχρι να καταλάβει τι γίνεται και μας κέρδισαν οι άλλοι δύο φορές και ο Σπανούλης δεν παίζει. Ωραία. Οι φίλοι του Ολυμπιακού, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Ναι. Κατάλαβε γιατί δεν θέλουν και πολύ, γιατί γενικά το μπάσκετ το έχουν. Επειδή στο ποδόσφαιρο έχουν πάρει 3 ευρωπαϊκά όπως έχουν πάρει στο μπάσκετ. Κατά τον πάση του έχουν και λίγο, ξέρεις, του πεταματού δεύτερο, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Τέλος πάντων. Okay. Λοιπόν, πού σε σταμάτησα μιλώντας για τη Φενέρη εκεί πέρα στο τέλος που πήρε το παιχνίδι. Κάτι μου λέει εσύ για τον Παντελίδη, αλλά λίγα πράγματα ακόμα. Εντάξει. Δεύτερη μέρα είναι εδώ ο άνθρωπος. Ναι. Έχει ακόμα μέρες μπροστά του, έχει ψωμάκι. Έχουμε και ένα παιχνίδι, βέβαια, σημαντικό την άλλη εβδομάδα. Αλλά... Εντάξει. Θέλει χρόνο. Όχι πολύ, δεν έχει πολύ, αλλά τουλάχιστον αυτή η εβδομάδα. Για να μπορέσουμε να έχουμε έτσι ένα πρώτο αντιπροσωπευτικό. Όχι, δηλαδή, το φάγαμε, όχι, εντάξει. Οπα. Έβαλε κόντρα ο Λεωνάρντο Κούτρης, ο Βραζιλιανό-Έλληνας, Ελληνοβραζιλιάνος αριστερός μπακ, όχι, ο Παπασταθόπουλος. Είναι Βραζιλιάνος με ελληνικό διαβατήριο ή Έλληνας με Βραζιλιάνο, όχι, Βραζιλιάνος με ελληνικό διαβατήριο. Αυτός ήταν στο Πας Γιάννενα. Ήταν στο Πας Γιάννενα. Ήταν πριν στον Εργοτέλη. Γιατί ο Εργοτέλης έκανε κάτι τα λαβέρια με... Ναι, ο Πούνο και έναν άλλον είχανε. Ποιον άλλον είχανε? Έχει το μεταξύ, μια παιχτάρα ο τέλος που έβλεπα χθες το μάτς. Ποιος είναι αυτός, δε φίλε, που τον έχει ο Χούστα Ραντάρ? Όχι, δεν μπορώ να σου πω ποιος είναι αυτός. Εγώ θα σου πω τον άλλο τον παίχτη. Ποιον? Το Γιακούμπου. Να σου πω, ρε αδερφέ. Ναι. Ωραία, τώρα που είπες ο Γιακούμπου και ο Εργοτέλης και τώρα και τ' άλλο. Ωραία. Πουλούσες μια τρελίτσα ότι ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω, ναι, αν θα κερδίσει και αν φέρει σοπαλία και μπορεί σου να. Είναι δύσκολο. Ναι, είναι δύσκολο. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ, τελείωσε. Κέρδισε. Ναι. Ωραία, πάει το ματς, έφυγε. Με γκολ offside, με γκολ που δεν ήταν offside, δεν ξέρω. Whatever. Εντάξει, ό,τι και αν ήταν. Ο Άρης που παίζει τελευταία αγωνιστική, αδερφέ. Έχει Εργοτέλη. Μάλιστα. Έχει Εργοτέλη βαθμολογικό κίνητρο. Έχει. Έχει. Αν κερδίσει, τι γίνεται? Περνάει. 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 Ένα βαθμό δεν έχει. Ένα-ένα, όχι. Πω από ευκαιρία μεγάλη. Τι μάλια χάνουν αυτοί. Έχασε μεγάλη ευκαιρία ο Φινλανδός. Ο Φινλανδός Λάζαρο Μπόνο. Δεύτερη μεγάλη ευκαιρία. Ο Φινλανδός μετά από εκείνη από το ημίχρονο. Ο Πούκι το έκανε αυτό. Όχι, πάλι ο 20 είναι. Ο 20 ωραία τα κάνει όλα, την μπάλα μέσα δεν τη βάζει. Είναι ιδέα μου ή μόλις γίνει ο Μανολάς πίσω, είμαστε λίγο. Τη φάση την άλλη που έχασε αυτό πάλι με τον Μανολά ήτανε. Είμαστε λίγο. Πήγαμε την κατοχή. Μην ξεφεύγει τώρα αυτό που σε ρώτησα. Άμα ο Εργοτέλης κερδίσει τον Άρη τελευταία αγωνιστική των ομίλων του κυπέλου, μένει απόξω. Ένα χ και έχω πέρασει. Μα είναι καλή ομάδα Εργοτέλης, είπε. Είναι καλή ομάδα Εργοτέλης. Ένα χ. Μάλιστα. Okay. Μα δεν σου πω θέλει προσοχή και πρόσεξε ξεκινάει το παιχνίδι για τον Άρη. Είναι σε εβδομάδα δύσκολη. Όπα, για πες. Γιατί έχει Παναθηναϊκό εδώ, ναι. Πριν το μάτσο με τον Εργοτέλη, ναι. Και μετά το μάτσο με τον Εργοτέλη πα στην Αθήνα να παίξει ο Περιστέρη με τον Ατρόμητο. Όχι, βρώμα τα πράγματα. Πάει άρεσε να κινούνται. Βρώμα η δουλειά. Θέσει με τον Σάββα Παντελή. Όχι, βρώμα η δουλειά. Και άιντε μετά. Φάγατε τον Ερέρα και αποκλειστήκατε το κύπαλο και τέτοια. Τα ξέρει τώρα, θα τα βλέπει μπροστά σου, έτσι. Άιρ. Καλά. Καλή ομάδα Εργοτέλη. Εγώ το μάζα το είδα το χθεσινό του ΠΑΟΚ. Δεν έχω καθόλου εικόνα, μόνο τα γκόλιδα.
Μόνο τα κόλληδα. Δεν έχω εικόνα για το τι έγινε. Γιακούμπου, φίλε, στο παιχνίδι. Τον οποίο εκθίασαν από ό,τι έμαθα backstage μετά. Αυτό είναι. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Είναι ο Γιακούμπου και ένα ακόμα που του έφερε το εργοδέλεσμα από το Βέλγιο, από τη Λίρς. Δύο παίχτε έφερε από εκεί, μου είπανε. Δεν στείλανε πληροφορίε μου. Πέρυσι. Τώρα ο Γιακούμπου δεν ξέρω αν θεωρείται ότι Λίρς. Από τη Λίρς είχε φέρει το Μαζουλουξή πέρυσι. Ορίστε. Κυριάκος Μαζουλουξής. Κυριάκος Μαζουλουξής. Προϊόν των Ακαδημιών του Άρεως. Και καλά, ρε φίλε, γιατί όρθιο να έχασε μέσα στα χέρια του, γιατί έπαιζε γάμα εθνική. Γιατί. Όχι, γιατί έπαιζε γάμα εθνική, γιατί ο Νίκος Αναστόπουλος ήθελε να βάζει τον 39χρονο Δημήτρη Σαμαρά στο τέλο. Να τα καρφιά για τον πρώην προπονητή. Και όχι, το... χωρίς να μου αφήσει το Σαμαρά έτσι. Ο Σαμαρά, μια χαρά παιδί είναι κιόλα. Αλλά βάλε, ρε φίλε. Έχονται κάτι σχόλια, βρέθηκε λίγο σε αυτή τη φάση ο Άγιος Σπυρίδωνας, νομίζω, για τέτοια. Για τη φάση τη Φιλανδία, δεν ξέρω τι εννοούν εδώ συνάδελφοι. Για πε. Ο Μαζουλουξής, λοιπόν. Κυριάκος Μαζουλουξής. Καλός ήταν και αυτός. Και παίζει τον εργοτέλειο Μεσχέ. Ναι. Και είναι στόπερ. Στόπερ, το βάζει και δεξί μπακ. Αχά. Α, δύο θέσεις δηλαδή ο Μαζουλουξής. Ναι. Ο Νίκος Αναστόπουλος θέλει με τον Άρη δουλέψει πουθενά. Όχι, όχι. Μπορεί να δουλέψει ένα πουθενά. Ντακάπο. Μπα. Πήγε για μια εβδομάδα football expert στο SDNA. Πάει και από εκεί. Δεν στεριώνει πουθενά. Εφαγώθη, Εφαγώθη. Εφαγώθη, νομίζω, μετά από πιέσει, όπως λέει το ρεπορτάζ μου. Πήγε άλλος όμως. Και πήγε άλλος, πήγε ο τέτοιος. Ο... Αχ, κάτι πήρε το μάτι μου, ναι, έχεις δίκιο. Ο Χούτος. Ωραία, Χούτο. Λάμπρος Χούτος. Χούτος, φίλε, μάνα των ποδοσφαιριστών δεν είναι. Ναι. Δεν είναι football agent. Αλλά football expert, στο SDNA. Λάζαρος Λάμπρου. Ναι. Ή δεν είναι πια, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τον έχει. Σίγουρα ξέρω ότι ήταν ο Λάμπρου μια επιλογή. Το έχει τον Χούτο, τον Βαζέχα. Τον Τουρσουνίδη έχει από τον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Τον Τουρσουνίδη και τον Άγγελο Χαριστέα. Ναι. Που είπε ότι ο Ματέο Γκαρσία δεν μαρκάρει. Δεν μαρκάρει. Δεν μαρκάρει. Και ο Ματέο Γκαρσία είναι να παίξει με τα περισσότερα κλεψίματα στον Άρη. Δηλαδή. Πάμε στον επόμενο φίλο. Συγγνώμη τώρα λίγο έτσι. Συγγνώμη λίγο. Ναι. Έρχεσαι εσύ. Ωραία. Ο Νίκος Παπαδόπουλος. Εγώ, ναι. Ετών 28. Εσύ, ωραία. Εσύ, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, 28 Μαΐων. Ωραία. Ο οποίος έχει χτυπήσει την μπάλα σε 5 τέλος πάντων καταστάσεις της ζωής σου. Ναι, ναι. Ωραία. Έπαιζες μπάλα. Ναι, έπαιζα λίγο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να αμφισβητήσει τον Άγγελο Χαριστέα, ο οποίο μα έχει χαρίσει Euro το 2004. Αλήθεια είναι. Που έχει παίξει Γερμανίες, έχει παίξει από εδώ, από εκεί, το ένα, το άλλο και όλα αυτά. Και έρχεσαι εσύ και μιλά ηρωνευτικά, όπω λένε κάποιοι φίλοι. Ναι. Και όχι ηρωνικά. Ηρωνευτικά. Ηρωνευτικά. Ωραία, για τον Άγγελο το Χαριστέα. Ηρωνευτικά. Ε? Ναι. Μάλιστα. Είναι λάθο, γιατί το έγραψε, φίλε. Είναι μια τοποθέτηση με την οποία διαφωνώ. Δεν γίνεται να γράφει το Ματέο Δέμα. Άλλο διαφωνώ. Άλλο διαφωνώ. Ναι. Άλλο μιλάω ηρωνευτικά. Δεν ηρωνεύω. Πώς. Εγώ αυτό εξέλαβα. Είπε κάτι λάθος. Κατά την άποψή σου. Έγραψε κάτι λάθος. Κατά την άποψή σου. Μου, κατά την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα, ρε φίλε, πώς. Η πραγματικότητα, ρε φίλε, λέει ότι ο Ματέο είναι ο πρώτος παίκτης του Άρη σε κλεψίματα. Ναι. Και 9-10 φορές γυρνάει πίσω και μαρκάρει. Και είναι ο παίκτης ο οποίος δεν μαρκάρει. Έτσι το είδε, ρε φίλε, ο Άγγελος Χαριστέας ο φουτμπολέκτης. Καλός χρυσός ο Άγγελος Χαριστέας Αργιανάκη. Έτσι, ναι. Ωραία, το έχει δηλώσει κιόλας. Παιχταρά, έχει βάλει και στο 1-4, μην το ξεχνάς αυτό. Έχει βάλει και στο 1-4. Άντε, μπράβο. Έτσι, ωραία. Γκολ Εθνική Πορτογαλία, στον 7ο ουρανό, όλοι αδέλφια. Ναι. Που φοράει ο Κώστας Βερνίκος. Εντάξει, ναι. Ολλανδίες, Γερμανίες, Βέρντερ, Κουλουμπού. Εντάξει, αλλά σε αυτό που είπε είναι λάθος. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, επειδή ο Άγγελος Χριστέας θα πούμε ότι έκανε λάθος. Κάτσε, ρε Νίκο. Το έκανε λάθος, φίλε, είναι κατά την άποψή σου, ξαναλέω. Εσύ διαφωνείς. Το να εκφράσεις διαφωνία σου μου φαίνεται. Δεν ήταν πολύ σωστό. Νορμάλ. Εγώ σου παραθέτω στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είναι λάθος. Εντάξει, οκ. Ο football expert το βλέπει αλλιώς όμως. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Να το δει καλύτερα. Ωραία. Οπα. Λοιπόν, πάμε. Ναι, πάμε διάλειμμα. Φτάσαμε 11. Ναι. Τι γρήγορα περνάει η ώρα μαζί σου. Ναι. Θα μιλήσουμε, ρε φίλε, μετά για το σκάνδαλο. Ποιο σκάνδαλο. Βγάλουμε και τον Μουρελί. Ακόμα τη Μέγκη ασχολείσαι, τι. Όχι, ρε φίλε, για το σκάνδαλο. Καλά, ξέχασε ποιο σκάνδαλο. Το ξέχασε. Α, ναι, 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 μα ναι. Είναι δυνατόν. Βουήξει πολύ. Βγάλουμε στα μάτια. Μην του κάνει μια μπόμπα πάλι μόνο και θέλει πολύ. Θα αρχίσουμε να μαλώνουμε τώρα και είμαστε ακόμα. Τέλος πάντων, θα μαλώνουμε και χωρίς λόγο. Μια εβδομάδα πριν είμαστε ναι. Και χωρίς λόγο, ξαναλέω κιόλας. Πολύ μακριά. Ναι. Έτσι λες εσύ. 10 μέρες πριν. Έτσι λες εσύ ότι είναι χωρίς ναι, λόγο, ναι, όχι, σημαντικό λόγο. Πολύ σημαντικό λόγο. Συμφώνησε ο Άρης στην αλλαγή. Λέει πως όχι. Σκάνδαλο! Γιατί σκάνδαλο, ρε φίλε. Σκάνδαλο! Τι να κάνουμε, υπάρχει κόλλημα. Σκάνδαλο! Υπάρχει κόλλημα. Λοιπόν, 1-0 προηγείται η εθνική ομάδα με το αυτογκόλ των Φιλανδών στο 25. Είμαστε στο 57. Με εδώ το διάλειμμα θα δούμε λίγο τι γίνεται και στοιχηματικά θα πούμε και άλλα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δεύτερη ώρα, Μπάλαντερ στον Λίμπερο 107,4. Στα 10 λεπτά και μετά από τις 11, οι συντελεστές της εκπομπής έχουν αρχίσει να ρετάρουν, νομίζω, σιγά σιγά. Να μιλάς με τον εαυτό σου. Είσαι σε καλή κατάσταση. Βεβαίως. Μάλιστα.
Το 1-0 της εθνικής μας στο Ολυμπιακό Στάδιο παραμένει κοντρα στην Φινλανδία και όχι Φιλανδία που γράφεται και λέτε κάποιοι. Λοιπόν, στο 67ο λεπτό με το αυτογκόλ των Φιλανδών. Τώρα μην ρωτήσετε ποιος το βάλε, αλλά στη φάση ήταν ο Πέλεκας. Η Τάρια Τούρνεν το έβαλε. Και θέλουμε ένα ακόμα γκολ για να διατηρήσουμε ζωντανές ελπίδες μας για την κατάληψη της πρώτης θέσης στον ομιλό μας. Όπως διαβάζουμε, μαύρος Φιλανδός. Δεν μας βλέπω και πολύ. Ο μαύρος, μαύρος Φινλανδός. Ναι ρε φίλε, βέβαια. Είναι οι μετανάστες δεύτερης γενιάς. Σωστό. Ρεάλ Μαδρίτης Χίμκι ή Κίμκι, πώς την προφέρουμε. Χίμκι. Χίμκι, γιατί είναι το Χίμκι. Στα Ρώσια είναι Χίμκι. Χίμκι, 51-37. Ο Πρίστης τι κάνει ρε φίλε. Τώρα που είπαμε, πιάσαμε λίγο εκεί πέρα. Θα σε γελάσω να σου πω την αλήθεια. Είδα ένα παιχνίδι του στο Γιούρο με Βασίλη Σίμτσακ. Δυο-τρεις εβδομάδες. Σιμ δεν την βοηθώ. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχω εικόνα. Έτσι, ρε φίλε. Δεν μπορώ να πω ότι έχω εικόνα. Σίγουρα θα πηγαίνει καλά γιατί έχει κάνει καλή ομάδα και είναι καλός προπονητής. 100%. Ναι. Και για να του μετά την πρώτη χρονιά σε Νούνιζ για να πάρει ξανά συμβόλαιο, πάει να πει ότι και αυτή εκεί είναι ικανοποιημένη. Δημήτρης Πρίφτης. News. Λοιπόν. Τι news, ρε φίλε. Πάτα Eurocup να δούμε εκεί πέρα τι έκανε χθες. Πρόσεχε, μην μπερδευτείς. Όχι Europe Cup. Europe. Κανονικό Eurocup. Πρόκριση για Πρίφτη. Ορίστε. Νομίζω χθες κέρδισε μέσα στον Ερυθρό Αστέρα. Ή όχι. Κάτι περίμενε. Άλλος κέρδισε στον Ερυθρό Αστέρα. Δεν έκανε στάση. Όχι, μ' άρεσε το άλλο περισσότερο. Το άρθρο. Δεν έκανε στάση ούτε στο Vilnius Unix. Μέσα στο Vilnius κέρδισε. Με ρεσιτάλ Μακόλουμ. Μάλιστα. Η Unix Kazan δυσκολεύτηκε στο Vilnius, αλλά επικράτησε τη ρήτρα με 87-81 και σημείωσε την έκτη νίκη της 7 αγώνες, λέει. Βέβαια. Και τρίτη σε σειρά παραμένει στην κορυφή του τέταρτου ομίλου του Eurocup. Έτσι. Ο Eric McCollum πέτυχε 18-26 πόντους του 26 του σκύλι. Μπράβο, στην τέταρτη περίοδο και μαζί με τον Pierre Henry ήταν πρωταγωνιστής. Αυτό ήταν που ήθελε ο Ολυμπιακός και πήγε στην Unix. Ναι. Τα λεφτά. Ενώ 6 πόντους, λέει, είχε ο Κώστας και ο Μακόλουμ. Τώρα θα βάλουμε δεύτερο γκολ, φίλε, πήγε ο Κουλούρης. Που μάζεψε 3 rebound, ναι. Όσον αφορά τα άλλα παιχνίδια, μας ενδιαφέρουν. Με Βασίλη Σίμτσακ βοηθώ, έτσι, Sim the Dream. Ναι, βέβαια. Στην Λοκομοτίβ. Καλοί άνθρωποι και οι δύο. Καλά να είναι εκεί που είναι. Καλός προπονητής ο Πρίφτης. Καλός προπονητής. Πολύ καλός προπονητής ο Πρίφτης. Ναι. Έτσι ακριβώς. Κάποια στιγμή πρέπει να είναι ξανά στην εθνική. Λέω εγώ. Λοιπόν, επέστρεψε. Ως πρώτος αυτή τη φορά. Ναι, ως πρώτος. Ως πρώτος πρέπει νομίζω να γίνει. Δεν τον αλλάζει το Σκοτόπουλο, ρε φίλε, τώρα σε πήγε. Γιατί, ρε φίλε. Σε πήγε αέρα με τα ψέματα αέρα, στο μοντομπάσκετ, φίλε. Μάλιστα. Έτσι είναι. Έτσι. Θυμίζουμε Ολυμπιακός Φενέρ 72-73. Σε εξέλιξη είναι το Ρεάλ Μαδρίτης Χίμκι 53-50. Νταρουσάφακα Μιλάνο 92-98. Μάλιστα, Μπουντούσνος Μπασκόνη 99-84 και Ολυμπιακός με Φενέρ 72-83. Διάβασα και σχετικό θέμα σε γνωστό αθηναϊκό site. Στα τελευταία 4 και 30 λέει, δεν είχε μέσα το σπανούλιο David Blatt. Ναι. Δύσκολο. Ναι. Στον αέρα ο Blatt. Όχι ρε, εντάξει. 4 και 30, κάτσε ρε φίλε, δηλαδή εντάξει. Kill Bill. Ο Blatt επειδή είναι πολύ μεγάλη γάτα και είναι και πολύ πολύ υψηλού επίπεδου προπονητής, νομίζω ότι το έκανε επίτηδες. Γιατί? Για να τσεκάρει λίγο το μάτι του χώρου Σπανούλη στο τέλος τι κάνουν. Και τι κατάλαβε. Έχασε το μάτι, φίλε. Εντάξει, το έχασε μια φάση τέλος. Αν καθόταν η μπάλα μέσα θα κέρδιζε, εντάξει. Ναι. Γιατί αν έχασε το Σπανούλη, ποιος σου έλεγε να θα κερδίσει σίγουρα. Καλά, ναι, εντάξει. Μπαίνουν και βγαίνουν. Έτσι είναι, ρε φίλε. Λες η Ρεάλ σήμερα να τη κερδίσει ο Μπαρτζόκα την πρώτη σύντρα να την κάνει στην Ευρωλίγκα σήμερα. Θυμήσε μου λίγο σου πω ένα story τώρα με ένα παίχτη που παίζει στη Χίμκι. Στο διάλειμμα δεν λέγεται τώρα στον αέρα, okay. Τι λέει το μπασκετικό παρασκήνιο, Ρανίκο. Είναι πολύ ενδιαφέρον το story και μπορεί να καταλάβει ότι λεφτά παίζονται. Για να καταλάβει. Η αντεπίθεση στον Αντετοκούμπο διεθνή σάλωσα τη ρατσιστική απρέπεια γνωστού τηλεοπαδού. Η αντίδραση του Τσίπρα και το μήνυμα του Γιάννη. Μάλιστα. Βέβαια. Έκανε σήμερα μια ανάρτηση. Δίωξη κατά Μητροπολίτη για κακούργημα. Ελέγχεται για επεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ Μητροπολίτη, ρε φίλε. Έκλεβαν από κατασκηνώσει αγροτικέ μισθώσει και ανακαινήσει. Πα τώρα στην εκκλησία αυτά τα πράγματα. Όχι. Όχι, ντροπή. Ντροπή η εκκλησία. Λοιπόν, διαβάζουμε τις... Όπως καταλάβει με το μήνυμα του Ντοκούμπο, σήμερα ασχολήθηκε πολλοί κόσμος. Αλήθεια είναι και χαίρομαι. Λέω, ασχολήθηκε πολλοί κόσμος, εννοώ ότι έγινε θέμα παντού. Καλά έκανε και έγινε. Γιατί, γιατί όπως καταλαβαίνεις, στο εξωτερικό το TST Τάχης Τσουκαλάς δεν είναι γνωστό. Ναι, όχι. Ευτυχώς βασικά για αυτούς.
Καταρχάς, Θανάση, θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη, γιατί ξέρω αυτό που θα πω θα τραβήξουν πολλά βλέμματα. Αυτά που θα πω ξέρουν ότι θα τραβήξουν πολλά βλέμματα πάνω σου και πάνω μου και ξέρω ότι είναι κάτι που δεν θες. Αλλά είμαι σίγουρος, άμα ήταν ο μπαμπάς εδώ, θα ήταν πολύ απογοητευμένος αν κρατήσω τη σιωπή μου. Έχω χάσει τον ύπνο μου τις τελευταίες μέρες για το αρνητικό, παύλα, ρατσιστικό περιστατικό που έγινε πρόσφατα. Αν αυτό μπορεί να συμβεί στο Θανάση, ο οποίος εκπροσωπεί με περηφάνεια και εμένα συνεχές χαμόγελο την Εθνική Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό, δεν μπορώ να φανταστώ τι περνάτε άλλοι έγχρωμοι στην Ελλάδα. Είμαι πάρα πολύ λυπημένος και απογοητευμένος. Αλλά δεν θα αφήσουμε τα αρνητικά σχόλια να αλλάξουν αυτή την οικογένεια και την αγάπη μας για τη χώρα στην οποία μεγαλώσαμε. Εγώ και τα αδέρφια μου είμαστε Ελληνονιγηριανοί και σε όποιον αρέσει και θα συνεχίσουμε να εκπροσωπούμε και να μιλάμε με τα καλύτερα λόγια για την πατρίδα μας. Ναι. 262.111 likes. 3.731 σχόλια. Αυτά γίνονται. Και φυσικά είναι από τα πρώτα σχόλια, εννοείται μια στρα. Εντάξει, σεβασμό. Τι έγραψε. Τιμή και δόξα σας και την οικογένειά σας για ό,τι προσφέρετε στην Ελλάδα. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Για τους φίλους τους διαδικτυακούς, boldness ball. Στο Instagram μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό. Ωραία. Έτσι είναι, φίλε. Έτσι. Εν τω μεταξύ, και πρόσεξε έτσι. Κάθονται σήμερα όλοι, έχει στείλει αυτό το, έχει γράψει αυτό το πράγμα, το κούμπο που έχει τρομερή επιρροή στα, σε πάρα πολύ κόσμο. Ωραία. Και οι μισοί ασχολούνται ότι τα έβαλε με το Τσουκαλά. Είμαστε τόσο φελοί. Τόσο φελοί είμαστε. Είμαστε βόδια. Δεν είναι. Τόσο φελοί. Είμαστε βόδια. Τόσο φελοί. Το θέμα δεν είναι αυτό που έγινε. Α και βου, αβ. Ναι, το θέμα ωραία. Είναι βου και αβα. Γενικά σαν φαινόμενο που παρατηρείται αυτό. Έτσι. Ναι, ναι. Εντάξει. Ναι, φοβερό. Γράφει τον κούμπο αυτό το πράγμα και ξαναλέω. Καθόμαστε και ασχολούμαστε με τον Τάκη Τσουκαλά τον τίποτα. Το τίποτα καθόμαστε και ασχολούμαστε. Εντάξει. Ενώ ο άνθρωπος αυτό που θέλει να στείλει το μήνυμα είναι εντελώς διαφορετικό αυτό που λέει. Είναι ότι αν πέφτει ο Χίτσου καλά στον αδερφό μου που παίζει στον Παναθηναϊκό και την εθνική ομάδα. Ωραία. Τι γίνεται με τους άλλους στον δρόμο. Από άγνωστους τσουκαλάδες. Και δεν είναι ωραία. Μόνο το θέμα του χωραμού. Γιατί ο Γιάννης που παίρνει τα 25 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο και θα πάρει 100 από τους Μιλγουόκι σε 4 χρόνια και πονάτε πολύ γι' αυτό. Διάφοροι γιατί είναι μαύρος. Ωραία. Πονάτε γι' αυτό. Ήτανε στον δρόμο πριν 5 χρόνια 6. Και τα είχε ζήσει. Και σου λέει αν τα ζει και τώρα ο αδερφός μου. Που παίζει στον Παναθηναϊκό, με τους άλλους τι γίνεται. Έτσι. Που δεν πουλάνε CD τώρα γιατί δεν υπάρχουν και CD. Πουλάνε αναπτήρες. Πουλάνε, ξέρω εγώ, κάτι δικά τους παραδοσιακά προϊόντα. Τσαντάκια. Ναι. Έτσι. Ωραία. Βρακιόλια. Με αυτούς τι γίνεται, λέει ο Γιάννης. Ναι. Κι όμως εμείς ασχολούμαστε με τον Τάκη Τσουκαλά. Καλά, εντάξει, εμείς ωραία. Ασχολούμαστε. Ναι. Και όχι μόνο ασχολούμαστε με τον Τάκη Τσουκαλά, κάποιοι τον υπερασπίζονται κιόλας. Βέβαια. Ωραία. Γιατί είμαστε μόνο τόσο φελοί. Και δεν είναι θέμα χρώματος. Εντάξει, ο ρατσισμός είναι και με την εθνικότητα. Γιατί οι Έλληνες είναι καλοί, ας πούμε. Και οι άλλοι είναι κακοί. Ναι. Λες και, ναι, δηλαδή οποίο, ρε, φίλε, έρχονται, οι ξένοι, ναι. Έρχονται οι ξένοι στην Ελλάδα. Πρόσεξε. Μας μπαίνουν και μας κλέβουν τα σπίτια μας. Ναι. Σπάνε τα αμάξια μας. Ναι. Γιατί οι Έλληνες κλέφτες δεν υπάρχουν ναι. Ή κάποιοι Έλληνες που πάνε μετανάστες στο εξωτερικό, τίποτα Αυστραλίες, τίποτα Γερμανίες, είναι άγιοι όλοι, ας πούμε. Ναι. Και πηγαίνουν με το σταυρό στο χέρι. Ναι. Και μας στέλνουν οι άλλοι δηλαδή. Τον οποίο τον έλεγε Αντεμπακούμπο. Αντεμπακούμπο. Δηλαδή. Και πάντα η κλασική all time classic. Έλα και το 2-0 χέρι! Δεν το δώσει. Η all time classic, ρε παιδί ματάκα που λέγανε. Έχει κοπεί βέβαια τα τελευταία χρόνια. Τη λέγανε τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολύ, το θυμάμαι. Ότι έρχονται, λέει, οι ξένοι και μας παίρνουν τις δουλειές. Ή η Αλβανία, ας πούμε. Που με τους Αλβανούς χρόνια είχαμε σαν χώρα κόλλημα. Η Αλβανία, Αλβανία. Εντάξει, που δουλέψαν οι άνθρωποι και υπάρχουν Αλβανοί που δουλέψαν στην Ελλάδα. Και ανοίξαν και επιχειρήσεις. Σε αυτό δεν υπάρχει Αλβανός στην Ελλάδα χωρίς λεφτά, έτσι. Έτσι, ναι, δεν υπάρχει Αλβανός στην Ελλάδα. Γιατί οι άνθρωποι δουλέψαν, ξεκινήσαν χαμηλά. Γιατί ο Αλβανός Ελληνάρα, εσύ, ήρθε και δούλεψε οικοδομή για να μένεις εσύ. Γιατί εσύ μόλις γίνεσαι από το πανεπιστήμιο. Επίσης. Γιατί περίμενε, όταν βγαίνεις από το πανεπιστήμιο Ελληνάρα και έχεις τον bachelor στο marketing και στη διοίκηση επιχειρήσεων και ξύστα με τον Κασμά. Για θα τα πω τώρα, περίμενε, για θα τα πω. Γιατί στιγμούμε ευαίσθητα ζητήματα. Ξεσάλλος Παπαδόπουλος, ναι. Εσύ όταν βγαίνεις, θες κατευθείαν. Θες κατευθείαν να πας να γίνεις διευθυντής. Κατάλαβες, εγώ 3 πτυχία να γίνω διευθυντής. Κάτσε, ρε φίλε, δεν είναι έτσι. Θα ξεκινήσεις από τα χαμηλά και θα ανέβεις. Ο Αλβανός βλάκας είναι. Καταρχάς, παιδιά, θες να κάνεις, δηλαδή, θες να κάνεις δουλειά με Αλβανό, την έχεις κάνει μέσα σε μια μέρα. Το πολύ σε μια μέρα έχει τελειώσει. Τελείωσε. Θες με ρεμέτι από Αλβανό, η δουλειά σου έχει γίνει το στο πολύ σε μια μέρα. Και Έλληνας που κάνει με ρεμέτι υπάρχει, εννοείται. Παίρνουμε αυτό τον άλλο να μας κάνει συντήρηση το Λεύτα, είμαι στην Αθήνα αυτό τη Δευτέρα. Κάτσε ρε αδερφέ, το Σαββατοκύριακο που έχει κρύο. Ωραία. Εγώ πώς θα την βγάλω με το κοντίσιο, θα μου πεις και εσύ όπως τελευταία στιγμή το άφησες. Οκ. Ναι. Ωραία. Αδερφέ, είμαι στην Αθήνα, θα έρθω από Δευτέρα. Πολύ ωραία. Μια χαρά. Χαλά. Όταν έρχεσαι στον Αλβανό, έρχομαι σε μια ώρα.
Πριν δύο εβδομάδες χαλάει το πατζούρι στο σαλόνι του Παπαδόπουλου. Ναι. Κατάλαβες. Ο άλλος να έχω κάτι ραντεβού και τα λοιπά. Παίρνει τον Έρη. Έτσι, να είναι καλά ο εκεί. Ο Νέρι σε μια ώρα είναι εκεί. Σε δύο ώρες έρχεται. Έρχεται ο Έρη με το βοηθό του. Και εγώ μια σειρά στο στρατό. Έτσι, ο Έρη έχει και βοηθό. Ναι. Κατάλαβες. Δικό του μαγαζί. Σε μια ώρα είναι έτοιμο να το. Έρχεται ο Έρη κατευθείαν. Λέει δεν είναι τίποτα. Λέει θα τα αλλάξουμε. Λέει. Δεν θα τα αλλάξουμε. Λέει. Θα το φτιάξουμε. Γιατί έχω βγει να το πατζούρι. Τελειώσαμε. Θα το φτιάξω εγώ. Μου λέει το φτιάξε. Γεια σας. Την ίδια μέρα έγινε αυτό. Την ίδια πριν 20 λεπτά που το έκανε. Μα τι συζητάμε τώρα. Άσε τώρα. Τι συζητάμε. Και πρόσεξε. Για να μην γίνουμε. Τώρα θα πει κάποιο στι 10 τσέσει με του Έλληνε. Και υπάρχουν Έλληνε που κάνουν καλά την ίδια. Εντάξει. Εννοείται. Αλλά μην τον υποτιμάτε τον ξένο. Εντάξει. Μα πήγαν Αλβανοί τι δουλειέ. Εσύ Έλληνα, δεν καταδεχόσου να πας στην οικοδομή να δουλεύεις πριν κάποια χρόνια. Ή να κάνεις μια χαμηλόμιστη. Μια δουλειά, παιδί μου, με χαμηλή θέση, ας πούμε. Ήθελες κατευθείαν διευθυντηλίκια. Και δερμάτινες καρέκλες. Δεν γίνεται έτσι. Τι γίνεται έτσι. Όσα πτυχία και αν έχεις, όσα λεφτά και αν έχεις. Κάποιες φορές πρέπει να ξεκινήσεις με χαμηλά. Πρέπει να ξεκινήσεις από σκαπανέας. Εντάξει. Εμένα... Να μπω να διαβάσω σχόλια στον Αντοκούμπο τώρα, ρε φίλε, για να πεις, βεβαίως. Για να καταλάβουμε τι. Τα σκά έχουμε στο κεφάλι μας. 854 σχόλια το. 854 like το σχόλιο του Νέστορα, έτσι, που εγώ σέβομαι πολύ. Ωραία. Απαντάει ο Red Army 7 στον Νέστορα και λέει: πάρε λίγη φορά, κλάς του τα. του Νέστορα, αν το δει ποτέ με το λαπά που έχει στη θέση της κοιλιάς και τραβάτε οι δυο σας. Όχι, παιδιά, όχι μάλιστα. Λοιπόν, περίμενε. Ναι. Use me as the Giannis for MVP button. Καλά. I have no idea what you said, but facts, λέει ένας, λοιπόν. Πρέπει να σας αγαπώ. Τάκης Τσουκαλάς, best... Δεν μπορώ να διαβάσω. Έλα. Best idiot human in Greece, γράφει. Ναι. Λοιπόν, κλείστε τα αυτιά σας και την καρδιά σας. Ναι, πρώτα απ' όλα, λοιπόν, πρέπει προβολή απαντήσεις. Αυτά τα κλείστε τα αυτιά σας και την καρδιά σας, δεν μπορώ λίγο... Το να μας βάζεις όλους ένα τσουβάλι και να μας χαρακτηρίζεις και όσο όχι και την καλύτερη ράτσα δεν σε κάνει περήφανο από τον άνθρωπο και δεύτερον σε Έλληνα. Να σου υπογραμμίσω ότι αν αυτό που έγραψε είναι ρατσιστικό, ότι και αυτό που έγραψε είναι ρατσιστικό, οπότε να το κοιτάξεις. Απαντάει. Πάντα θα μπαίνουν. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν είμαι ούτε Έλληνας ούτε γεννήθηκα στην Ελλάδα. Είμαι από την Νότια Κορέα. Έχει πολλά σεντόνια. Ένα ψυχασθενής φασίστας οπαδός δεν μπορεί να αγγίξει το μεγαλείο σας. Ο Αμερικάνος γράφει I'm clearly too American for this. Ωραίος. Λοιπόν, υποστηρίζω τον Ολυμπιακό και νιώθω ντροπή που κάποιος είναι αυτό. Δεν θέλω το όνομά του να γράψω. Φαίνεται ότι μιλάει εκ μέρους μας. Ναι, οκ. Okay. Κάτσε κανένα μπλελίκ, δεν μπορεί να μην έχει. Σίγουρα έχει. Δεν μπορεί. Λοιπόν, δυστυχώς ο πατέρα μας έχει αυτό το άσχημο πρόσωπο, δεν γνωρίζει σύνορα, ναι. Υπάρχει και fan page του Νέστορα. Boldness Ball fan page. Βεβαίως. Λοιπόν. Νίκη 3.000 που θα πρέπει να ψάχνουμε 10 ώρες. Για ένα ρεόρμα του, οκ. Μην ασχολείσαι με σκουπίδια. Μην ασχολείσαι με ανθρώπους που δεν έχουν παιδεία. Αδερφέ, μιλάς για γράμμες χωρίς παιδεία. Ανθρώπους που το ρεύμα ήρθε πέρυσι στα χωριά τους. Απλά προχώρα και εσύ και τα αδέρφια σου τους όλους. Γιάννη, συμφωνώ απόλυτα. Φτάνω και πριν είχε και κάποιους που ξέρεις, λέγανε τις φυλακές σου από κάτω. Πινελίκη, μηδέν, τίποτα. Ναι. Τεράστιο συγγνώμη από όλους μας, λέει. Μεγάλη τιμή που το έκανε. Συγχαρητήρια Παναθηναϊκός και Έλληνας. Το συγχαρητήρια το ρίμε γιώτα Παναθηναϊκός και Έλληνας. Να είναι καλά. Γαύρι είναι Γιάννα, ρε, τι περιμένεις. Αυτό λέει, τώρα, ας πούμε, είναι λίγο. Εντάξει. Ναι. Say no to racing. Πάντα στο πλευρό σας. Μη που το είστε αδέλφια. Outrageous. In Greece, almost everybody loves you and your family so much. For every aspect, both you and your brothers are an inspiration for all of us. There always be some exceptions, but don't let these foolish people influence you in any way. Βλέπεις όμως τώρα τι γίνεται. Okay. Όλοι οι Έλληνες είμαστε περήφανοι. Όσο και αν συμφωνούμε εγώ και εσύ αυτή τη στιγμή, αυτό που ψάχνουμε πάλι είναι καφρίλα. Μα σίγουρα έχει ρευστά. Τα 3.000 τώρα σχολεία, αυτό θέλει πολύ ώρα. Ωραία, αυτά τώρα έτσι το διαβάζουμε. Του Racing, είμαστε μαζί και τα λοιπά. Αλλά σίγουρα έχει μπει λίγη από κάτω. Δεν ψάχνουμε, δεν έχει μπει λίγη. Μα έχει μπει λίγη από κάτω, σίγουρα. Έτσι. Γιατί σου ξαναλέω. Και μπορεί να έχει, ας πούμε, και Ολυμπιακούς οι οποίοι θα πούνε ότι ξέρει το τάκαρο και τέτοια. Δηλαδή. Και το μήνυμα είναι άλλο. Ωραία. Τι δεν νομίζει, ρε. Τάκαρο. Το γραφείο τύπου είχε τέτοιο. 2-0 το κάναμε, όχι. Ναι. Ναι, το γραφείο τύπου. Κατάλαβες. Έτσι γίνεται, φίλε. Το γραφείο τύπου του Ολυμπιακού έγραψε ότι αν είχατε την ψυχή του Τάκη και αν ξέρετε πόσο Αφρικανός έχει βοηθήσει και τέτοια. Δεν νομίζω. Εντάξει, για γέλια. Έτσι νομίζω ότι είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
Γιάννη Ζάτση. Γιατί είμαστε τώρα το τελευταίο 7 λεπτό διάλειμμα που έχουμε για τις 11.30 και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της εκπομπής. Είμαστε κοντά σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία στο να κερδίσουμε τη Φιλανδία. Τέταρτο λεπτό καθυστερήσεων, παρότι έχει δώσει 3 ο Αλίτης και δεν το λύγει. 1-0 η εθνική ομάδα προηγείται της Φιλανδίας. Βγάζει την μπάλα από την περιοχή της. Πέφτει ο παλίκαρος εκεί, ο Μάνταλο, δεν ξέρω ποιος είναι. Δεν δίνεται κάτι. Προσπαθεί να πλησιάσει η Φιλανδία. Πάμε για πολύ μεγάλες στιγμές. Για νίκη της εθνικής ομάδας επί της Φιλανδίας. Του μεγαθυρίου της Φιλανδίας, ο οποίος είχε 5 συνεχόμενες νίκες. Αλλά η ομάδα του Άγγελο Αναστασιάδη. Ακριβώς και γκολ της έβαλε και την κερδίζει και διατηρεί ζωντανές ελπίδες της. Για να κάνει κάτι στο UEFA Nations League. Βεβαίως. Η δύναμη της θρησκείας και της πίστης, τι μπορεί να κάνει. Βεβαίως. Λοιπόν, γεμίζει ο παλίκαρος. Ελίχτο, ρε φίλε. Τόλιξε. 1-0 λοιπόν η εθνική ομάδα. Στον 7ο ουρανό, όλοι οι αδέρφια. Κερδίζει 1-0 με το αυτογκόλ του Φιλανδού. Δεν πρέπει να βάλουμε να ακούσουμε δηλώσεις στην τηλεόραση, ρε φίλε, Άγγελο Αναστασιάδη. Ναι, αν κάνει φλάση interview, ναι. Αν κάνει φλάση interview, είμαι έτοιμος να γυρίσω, να οπλίσω το μικρόφωνο. Γρηγόρης Ατρίδης με Άγγελο Αναστασιάδη. Τον βλέπει άμα χρειαστεί. Hey, Παναγία, δεν το. Σιγά και θα κάνει και φλάση interview και δηλώσεις μετά. Εντάξει, είπαμε, ρε φίλε. Περίμενε. Δεν γίνεται, κάτι πρέπει να πει. Για να δώσω λίγο, να δώσω. Δώσε από εκεί, δώσε. Το έχουμε από την κονσόλα. Ναι, ναι. Για βάλ το. Για δώσε μπασκέ. Επόμενη διοργάνωση. Όχι, όχι. Σπυρόπουλο ακόμα. Του... Για χαμήλωσε λίγο. Για χαμήλωσε λίγο. Λίγο πίσω να ακούμε Σπυρόπουλο. Μπα και μιλήσει ο. Ο coach. Καλησπέρα από το Τάλιν. Λοιπόν, κάτσε τώρα φεύγει. Τώρα φεύγει. Λοιπόν. Ένα καινούριο ξεκίνημα θα λέγαμε. Ένα καινούριο προπονητή. Τσάρτα, παιδιά, τσάρτα. Όχι, όχι. Και... Τσάρτα ακόμα. Για να δούμε λοιπόν. Κορυφώνει τη γωνία. Έλα, δώσε τώρα, ρε Γρηγόρη, τώρα, ρε φίλε, άντε. Να, coach, μια δήλωση από το κανάλι του Προέδρου. Παγικάρι μου, δεν κάναμε τίποτα τώρα. Τι δήλωσα, πάμε μέσα. Περιμένει πάντως ο έμπειρος Αλέξης Πυρόπουλος, για να δούμε λοιπόν. Βασίλης Χιάρδας εκεί, ναι, να σβήσει στην πλάτη του Ελιγέρα και τα γνωστά. Είδα εγώ με την άκρη και ο στόχος μου ήταν να κάνω την παλιά η οποία θα σβήσει στην πλάτη του Ελιγέρα. Και όντως έσβησε στην πλάτη του Ελιγέρα. Φίλε, και ήρθε ο δικός εκεί πέρα, μας τον είπες πριν ότι δεν βλέπει μπάλα, ότι είναι άμπαλος. Ο χαριστές και την έβαλε γκολ. Κατάλαβες. Επειδή είπε ότι ο Ματέου Γκαρσία δεν μαρκάρει. Μα δεν μαρκάρει τώρα, λίγο. Έλα ρε. Λοιπόν, άντε. Κάτσε. Για δώσε λίγο, Τζόνι. Παιδιά, όχι, έχει τσάρτα, εκεί συνεχίζει. Συνεχίζει. Είμαι συνδεδεμένη φυσικά με το Open Beyond. Κάτσε. Δώσε πάλι. Όχι, τσάρτα μιλάει, ρε. Δεν θα μιλήσει, τα έφυγε μέσα. Φιλανδία, θες το ταξίδι για το Ελλάδα-Φιλανδία, ρε φίλε, για το Nations League. Μπράβο. Πότε άδειασε το γήπεδο. 62-38 φίλε, ball possessions. Βέβαια. 13-5 τελικές προσπάθειες. Αμέ. 606 πάσει η εθνική, 276 Φιλανδία. Για δώσε λίγο, Τζόνι, μήπως. Ποια θα είναι η κλήρωση. Όχι, όχι, παιδιά, πάει, όχι. Άμα ήταν, θα είχε συνδεθεί ήδη. Όχι, άστο καλύτερα, Γιάννη. Άστο. Για πες. Κούτς, καλησπέρα, ο Γρηγόρης είμαι. Πού μιλούμε το Σταύρο. Συνάδελφο του Σταύρου. Πολλά φιλιά να δώσει το παλικάρι. Ποιο Σταύρο, ποιο είναι αυτό το παλικάρι. Το Σάββατο, το Μόρκα. Ξσσ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 
κέρδισε 1-0 τη Φιλανδία. Έτσι. Με αυτόν γκολ. Για δώσε και τα άλλα τελικά που λογικά υπάρχουν στο Nations League, καλή μου φίλη. Περίμενε λίγο να τα δω από εδώ. Ναι. Από το λαπτόπιο. Ναι. Λοιπόν, κάτσε. Μπαίνουμε στο site, το αρμόδιο. Λοιπόν, Βέλγιο-Ισλανδία 2-0. Όλα είναι τελικά. Κροατία-Ισπανία. Έχεις και ημιχρόνια. 3-2 νίκη για τους Κροάτες. Έχεις και ημιχρόνια, ξαναρωτώ. Μπροστά μου. Α, 0-0 και τα δύο. Mm-hmm. Το ημίχρονο. Λοιπόν, 3-2 με γκολ στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων του Γεβντάι. Οι Κροάτες. Του Γεβντάι. Ναι. Βέβαια, πολύ καλός παίχτης. Λοιπόν, βεβαίως. Αυστρία-Βοσνία και Ερζεγοβίνη 0-0. Ελλάδα-Φιλανδία 1-0. Με αυτό γκολ βέβαια. Mm-hmm. Ουγγαρία-Εστονία 2-0. Καζακστάν-Λετωνία 1-1. Ανδώρα-Γεωργία 1-1. Λουξεμβούργο-Λευκορωσία 0-2. Και Άγιος Μαρίνος, ή αλλιώς Σαν Μαρίνο. Έτσι. Mm-hmm. Μολδαβία 0-1. Τα αποτελέσματα που έχουμε στα προσφυγικά παιχνίδια του Nations League. Ωραία. Μάλιστα. Ωραία. Ευρωλίγκα είχαμε. Τη νίκη της Αρμάνι με. Ποιο Σιώβας ρε Γρηγόρη τώρα, μη μας ξενερώνεις ρε Γρηγόρη. Δώσε λίγο Γρηγόρη. Τι Σιώβας ρε Γρηγόρη. Που παίξαμε ένα καλό ποδόσφαιρο. Η ομάδα δείχνει ότι έχει βελτίωση.
Παρά το γεγονός ότι κερδίσαμε, δεν έχουμε καταφέρει να εξαντλήσουμε τις πιθανότητες μέχρι τέλους για την πρώτη θέση. Από εδώ και πέρα, τι πιστεύεις ότι χρειάζεται προκειμένου η ομάδα να πάει πολύ καλύτερα και στα προκριματικά του Euro από τον Μάρτι και μετά? Αυτό που σας είπα, ο προπονητής μας έχει δώσει ένα κίνητρο να παλέψουμε πιο πολύ, να γίνουμε μια οικογένεια, και αυτό το δείξαμε και τώρα και θα το δείξουμε και στη συνέχεια. Εντάξει, είμαστε δύο μέρες τώρα όλοι μαζί με καινούργια παιδιά. Ουσιαστικά και εγώ κάνω μια καινούργια αρχή εδώ με τα παιδιά, έλειπα καιρό, αλλά γύρισα να βοηθήσω. Και αυτό που σας είπα, πιστεύω ότι και με την είσοδο του Μανολά, άμα είμαστε όλοι μαζί πίσω, θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη δυνατότητα, γιατί η ομάδα έχει παίχτες, έχει ταλέντο και πιστεύω ότι θα πάμε καλύτερα. Πολύ ωραία, Ντέιβ. Και άλλη ερώτηση. Πολύ καλή συνέχεια. Πιστεύω ότι ο Σιώβας όταν παίρνει τηλέφωνο, παίρνει τηλέφωνο και λέει και το λες ποιος είναι. Ο Δημήτρης ο Σόβας σήμερα. Σόβας λέει για τον εαυτό του. Να ξέρεις. Έλα, ποιος Δημήτρης. Ο Σόβας. Καταλαβες. Πού κρατάει ο Δημήτρης ο Σόβας. Πάτα λίγο, πάτα λίγο. Αγρίνιο, κάπου από εκεί είναι. Αγρίνιο, Μεσολόγγι, κανένα τέτοιο. Καμιά Λάρση, καμιά Λαμία. Τέτοια πράγματα. Καρδίτσα, καρδιτσάρα. Άσα. Α, στη Λεγανές. Λεγανές. Α, να τα, στον Άρη της Ισπανίας δηλαδή. Απ' τη Δράμα είναι. Απ' τη Δράμα και μιλάει έτσι, έτσι μιλάει Δραμηνή. Βεβαίως, Δραμηνός. Λοιπόν, ξεκίνησε την καριέρα την ομάδα νέων της Ξάνθης, παρακαλώ. Ναι, ναι. Και επαγγελματικά τον Πανιόνιο. Έλα, Δημήτρης είμαι. Ποιος Δημήτρης, ο Σόβας. Σόβας, ναι. Ωραίο λέγει, ωραία τα λέει, έτσι, ωραία. 30 χρονών. Ναι. Ωραίο παιδί. Ο Σόβας δεν είχε γίνει λίγο viral τότε που έλεγε γίνει τα πράγματα για το Μαρινάκι πριν καμιά, ξέρω εγώ πότε ήταν, 3-4 χρόνια. Αν πατήσει το YouTube, σίγουρα θα βρει εκείνο το βίντεο. Με τον πρόεδρο που είναι ο καλύτερος και τέτοια. Από εκεί λίγο τον πήρα χαμπάρι και το γλεντούσαν όλοι. Και έχω βρει δηλώσει του το 2015 που λέει Σόβας. Αυτό. Γλύφω εγώ τον πρόεδρο. Αυτό. Ναι. Έτσι είναι. Λοιπόν. Ο οποίος Σιώβας έχει υπογράψει στις Λεγανές 4 εκατομμύρια για 4 χρόνια. Μπράβο του. Συγγνώμη λίγο, οι Λεγανιές είναι ομάδα που έχει να δίνει εκατομμύρια σε συμβόλαια, ενώ 1 εκατομμύριο το χρόνο, και μάλιστα επιλέγει το εκατομμύριό της στη σεζόν να το δίνει στο Σιώβα. Το γνωστό και ο Σόβα. Μπράβο. Στις Λεγανιές δεν ξέρουν οι Ισπανοί, εμείς ξέρουμε καλύτερα, έτσι. Εμείς τα ξέρουμε. Αντίο με νίκη η εθνική. Ναι. Α, αντίο είπε τελικά. Αντίο βλέπω εδώ πέρα. Αντίο. Εδώ στο πλοίο στις 32 του αλλού του μήνας. Λοιπόν, τελικά έχουμε και στην Ευρωλίγκα. Παραμένει μόνο το Ρεάλ Μαδρίτης Χίμικη που είναι στα 79-74, 16 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα πριν το τέλος. Ο Ολυμπιακός έχασε με 72-73 από τη Φενέρ Μπαχτσέ. Τρεις εκτός έδρας νίκες είχαμε. Η Αρμάνι νίκησε μέσα στην Ταρουσάφακα με 92-98. Δύο εκτός έδρας νίκες είχαμε, γιατί η Μπουντούζνος πήρε την πρώτη της νίκη με 99-84, νίκησε την Μπασκόνια βάζοντας 21 τρίποντα, φίλε. 21 βάλανε οι παλικάροι οι Μαυροβούνοι και πήραν την πρώτη της νίκη στην Ευρωλίγκα φέτος η ομάδα του Μίσκο. Μίσκο Ρασνάτοβιτς, ρε φίλε. Τα μακαρόνια. Ναι, Μίσκο Ρασνάτοβιτς. Ο μεγαλύτερος agent του παγκοσμίου μπάσκετ. Εντάξει, του ευρωπαϊκού, του παγκοσμίου, γιατί εκεί υπάρχουν και Αμερικάνοι. Λοιπόν, και μένει να τελειώσει και το Real Χίμικη που είναι στο 79-76. Προλαβα να δω. Και έχει 16,6 θεραπεία. Λογικά η Real θα πάει για το 7 στα 7. Παρακαλώ, Νίκο Παπαδόπουλε. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πει κάτι για το σκάνδαλο, ρε φίλε, τη μετάθεση του αγώνα. Εσένα περιμένω τόση ώρα. Δεν θέλω να πω κάτι. Γιατί δεν θες να πει κάτι. Θα είπα το απόγευμα τώρα. Πες ό,τι ακριβώς είπες το απόγευμα. Πες. Γιατί έχω καταγγελίες. Έτσι φτάνουν στα αυτιά μου. Πολύ αναφέρθηκε ο Χρήστανος. Στις οποίες. Οι οποίες καταγγελίες αναφέρουν ότι το απόγευμα ξεσαλώνεις ναι. και το βράδυ μαζί μου σοβαρεύεσαι. Έτσι μου μετέφεραν. Χθες ξεσάλωσα, χθες ξέσπασα. Άσε, μου είπαν ότι ξεσαλώνεις, βγάζεις. Επηρεάζεσαι από τον συμπαρουσιαστή σου το απόγευμα. Ωραία. Και το βράδυ με εμένα συμπαρουσιαστή βγάζεις το σοβαρό σου προφίλ. Έτσι μου έχουν μεταφέρει. Όχι, και το απόγευμα σοβαρό σου. Δεν ξεφεύγεις το απόγευμα δηλαδή. Κοίτα, να σου πω κάτι. Πέρα από το ότι δεν είμαστε το ίδιο με τον άλλον, δεν γίνεται, πρόσεξε. Και για ραδιοφωνικούς λόγους δεν γίνεται σε μια εκπομπή. Να μου κρίζουν και οι δύο. Να μου κρίζουν και οι δύο. Σωστά. Δηλαδή, ναι. και να ήμουν σαν κι αυτόν, δεν ναι. θα γινότανε. Πρέπει να υπάρχει, όπως το έχω πει και στον αέρα, το απόγευμα του λέω. Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον σε αυτήν την εκπομπή υπάρχει το γιν και το γιάνγκ. Δεν γίνεται. Ναι. Αυτό. Ξαλώνω τώρα. Ξαλώνω. Έτσι μου μετέφεραν. Ξεσάλωσε.
Αν οι αλήθειες για κάποια πράγματα θα το εξεζάλωμα. Νάτα. Αρχίσαμε. Η αλήθεια. Τι αλήθειες είπε σήμερα το απόγευμα, λοιπόν. Τόση αλήθεια. Βάλει την εκπομπή να την ακούσει, ρε φίλε. Δεν σ' άκουσα σήμερα, δεν ήμουν στο δρόμο. Το κανάλι του Λίμπερο στο YouTube. Μπορεί και ο Νίκος Μοσχοβίτης και εσείς να ακούτε τις εκπομπές που παίζονται καθημερινά. Ναι. Όλες. Και ναι, άμα τις χάσατε δηλαδή τις, αυτές που λέμε, να μην πω τη λέξη live, τις ακούτε μετά. Και πάω 24 έχει ο Λαμπαουτάρης. Έχει και Τρόικες έχει. Και Μπαλαντέρα έχει να ακούτε. Έτσι. Ωραία, ρε αγόρι μου, η τοποθέτησή σου σήμερα. Στην All About Aris On Air που λέει και ο συμπαρουσιαστής. Χαλαρή ήμασταν σήμερα. Ναι, για το συγκεκριμένο θέμα της μετάθεσης του ντέρμπι που τόσο μεγάλη φασαρία έγινε 12 μέρες πριν το παιχνίδι. Εγώ αυτό το οποίο είπα. Ναι. Είναι ότι όταν ορίστηκε αυτό το μάτς, ξέραν ότι θα υπάρχει το παιχνίδι το συγκεκριμένο το άλλο. Το συγκεκριμένο το άλλο. Το άλλο το παιχνίδι στην πόλη. Κάνω λάθος. Δεν ξέρω, φίλε. Α, δεν ξέρεις, φίλε. Δεν είμαι εγώ. Α, δεν ξέρεις, φίλε. Ούτε είμαι η ΕΡΤ. Και δηλαδή τώρα τι έρχονται. Πήγαν την απόφαση ενώ είχε οριστεί το άλλο το μάτς και τώρα λένε θα τα αλλάξουμε. Τι έχει αλλάξει μέχρι τότε. Τι υπάρχει από πίσω. Κατάλαβες. Αλλά επειδή τα τσιμιτσικότσι. Τέτοια θέλει. Έλα, τέτοια θέλει. Τέτοια θέλει αυτό το δεν. Τάση με τσικότσι, θέλουμε ακόμη μια μέρα ξεκούραση που μπορούμε να κάνουμε. Κάτι να κάνουμε, βεβαίως, θα το μεταθέσουμε την Κυριακή. Ναι. Τι ώρα είναι το μαζί, κύριε παρεπιπτόντως. Νομίζω 6. 6. Ναι, όπως ήταν και το Σάββατο. Μάλιστα. Ναι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, επειδή έχει ταξίδι στην Τενερίφη. Ωραία. Ρε Νίκο, εγώ δεν περίμενα να πει κάτι άλλο. Την Πέμπτη. Μίλησε με τον Γαλατσόπουλο και του είπε, πρόεδρε, κανόνισε το ρε φίλε την Κυριακή να γίνει το μάτι την Κυριακή για να έχω μια μέρα παραπάνω. Δεν ξέρω. Σιλέ. Μάλιστα. Εσύ λες, Νίκο. Ότι ας πούμε την Κυριακή, εγώ σου λέω ότι θα έχει 3.000 κόσμο. Λέω ένα παράδειγμα. Ναι. Ωραία, και πολύ μπορεί να λέω. Έτσι. Και το Σάββατο θα έχει 500 άτομα. Ναι, ναι. Έτσι. Εσύ θεωρείς ότι είναι κάτι ωραίο το να γίνεται προς 500 άτομα το γήπεδο, το παιχνίδι. Και να ασχολούνται όλοι με το ΠΑΟΚ Ξάνθη. Συνηθισμένοι. Όχι, για εσένα το λέω. Θες γεμάτα γήπεδα, ρε φίλε. Γιατί εσύ έχεις συνηθίσει σε γεμάτα γήπεδα από ό,τι ξέρω. Δεν απαντάς αυτό που σε ρωτάω όμως. Γιατί βάζω ένα θέμα γι' αυτό. Ναι, λέω επειδή έχει συνηθίσει σε γεμάτα γήπεδα. Ναι, αλήθεια. Έτσι, το ταβάνι. Ξεκάθαρο. Ότι ναι, το παλέ και φαίνεις και την τηλεθέαση όπως λένε. Έχεις μεγαλύτερη τηλεθέαση είχα από το Boca River. Μεγαλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, όπως λένε έρευνες, τις οποίες βλέπω ότι. Έτσι. Πώς το λένε. Δεν είναι πραγματικότητα ότι έχω τη μεγαλύτερη τηλεθέαση σε παιχνίδι φέτος. Φυσικά δεν εννοείται. Έτσι είναι. Ναι, εννοείται. Καταρχάς, εγώ σου λέω, δηλαδή παίζει ο Άρης τον μπάσκετ και σταματάνε όλο τον τρόπο. Για το ποδόσφαιρο λέω. Όχι, εγώ σου λέω για τον μπάσκετ σου λέω. Για τον μπάσκετ άλλο. Ναι, ωραία. Εσύ προφανώς προτιμάς το γήπεδο να είναι άδειο, ρε παιδί μου. Ωραία. Το θεωρείς ωραίο να γίνει να πάω κάτι σε 500 άτομα. Και αν. Γι' αυτό έγινε. Γι' αυτό έγινε, ρε φίλε. Εντάξει, όχι. Γι' αυτό έγινε. Πιστεύεις δηλαδή ότι τι. Εγώ πιστεύω ότι. Ότι ο ΠΑΟΚ ο οποίος θα παίξει Τετάρτη βράδυ στην Τενερίφη. Ωραία. Και θα είναι όλη την Πέμπτη στο δρόμο ότι με την μία μέρα παραπάνω τι θα είναι, θα κερδίσει κάτι παραπάνω όσον αφορά ξεκούραση. Α, δεν ξέρω, συνάδελφε. Εντάξει. Εγώ ξέρω ότι ο Άρης δεν συνένεσε σε αυτή την αλλαγή. Εγώ δεν θέλω ρε, να παίξω Κυριακή. Θέλω να παίξω Σάββατο. Ναι, αδερφέ, Σάββατο έχει ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Δεν με νοιάζει! Δεν εγγυάται η αστυνομία την ασφάλεια των αγώνων. Να το πούμε και έτσι. Δεν υπόθηκε, αλλά λογικά θα πήγαινε και εκεί σε κάποια φάση. Καταλαβαίνω, εντάξει, οι επαφές σας είναι άρτησες έτσι κι αλλιώς. Σωστά. Εντάξει, δεν αφιβάλλω. Ωραία. Το πρόβλημα τώρα που είναι, εγώ δεν έχω καταλάβει. Και γιατί από χθες υπάρχει αυτή η κίνηση, η κουβέντα. Διψάς για αίμα. Εγώ δεν διψάω για αίμα, φίλε. Εγώ ξέρω ότι κάθε φορά τα τελευταία χρόνια, όταν είναι να παίξει Άρης ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Άρης, μία από τις δύο ομάδες κάθε φορά πριν τα παιχνίδια δημιουργεί μία φασαρία χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο, με αστείες αφορμές. Ωραία. Η οποία φασαρία δεν έχει. Έχει ένα πάτημα τώρα εντελώς. Τι να σου πω. Να. Για τις εντυπώσεις. Πέρσι μαλώνανε γιατί πάλι το παιχνίδι είχε μετατεθεί στο παλέ. Ήρθε μετά ο Ζάρας, πάτησε τα τρίποντα. Άιντε. Ψάχνε πάλι. Στον Άρη, τα έβαζε με το σταγονόμετρο εκεί κατευθείαν. Ναι. Ωραία. Ναι, ναι, ναι. Γιατί θέλετε διαρκώς να δημιουργείτε ένα κλίμα ότι εμείς είμαστε αδικημένοι. Πριν γίνει το παιχνίδι, όχι μόνο πριν γίνει το παιχνίδι. Εσύ, Νίκο, τόσα χρόνια το δημιουργούσες. Και θα γυρίσεις να μου πεις τώρα με το Revolution εδικημένοι του Βορρά, πάμε να πούμε κόντρα στον Ατλαντικό. Για τον μπάσκετ σου μιλάω τώρα. Ποια δικημένοι του Βορρά. Γενικότερα σαν σύλλογος. Τι γενικότερα σαν σύλλογος. Γενικότερα σαν σύλλογος. Ναι, εδώ δημιουργείται ένα ζήτημα, ωραία, το οποίο είναι καθαρά προσχηματικό και κουβέντα για το Θεαθήνε. Mm-hmm. Μάλιστα. Δικιά σου γνώμη είναι. Δικιά σου γνώμη είναι, δεν μου τη λες. Σεβαστή. Δεν υπήρχε λόγος. Από τη στιγμή να σου πω κάτι, ο Άρης δεν συνένεσε. Πώς κάνεις την αλλαγή. Γιατί ρε φίλε, συγγνώμη, κάθε φορά συνεννοούν και οι δύο ομάδες όταν γίνονται αλλαγές. Εγώ νομίζω ότι έτσι πρέπει. Δεν πρέπει. Ναι, άλλο σε ρώτησα. Δεν σου είπα τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Σε ρώτησα
τι πρέπει, τι δεν πρέπει, τα έχει πει και ο Μπάσης σε ένα παλιό τραγούδι. Στην ωραία. Ναι, εγώ σε ρώτησα, δηλαδή, κάθε φορά όταν γίνονται αλλαγές στους αγώνες, συνεννούν και οι δύο ομάδες. Όταν δηλαδή προχθές το κύπελο που έπαιζε ο Προμηθέας στο Παναθηναϊκό, ξαφνικά πήγε την επομένη. Αν ερχόταν η αστυνομία και έλεγε να το αλλάξεις. Ναι. Εντάξει. Πέρσι που έλεγε η αστυνομία να το αλλάξεις, γιατί υπήρχε η πορεία των οπαδών του ΠΑΟΚ, μας έκανες να μην πω τι πια. Ωραία. Και το μάτς πήγε άλλη ημερομηνία και φώναζες πάλι. Πέρυσι ούτε καν θυμάμαι τι έγινε. Θυμάμαι εγώ. Εντάξει, μπράβο. Θυμάμαι εγώ. Το μάτς ήταν να γίνει Κυριακή, νομίζω, ή ναι, Σάββατο, ναι. Αυτό είναι που δεν θυμάμαι. Ωραία. Και πήγε σε άλλη ημερομηνία γιατί τότε είχαν πορεία ο παδί του ΠΑΟΚ. Και πάλι έγινε το ίδιο πρίξιμο. Το ίδιο πρίξιμο έγινε. Κουβέντα χωρίς λόγο. Φασαρία έτσι για να κάνουμε φασαρία. Εντάξει. Και εννοείξε ότι η μετάθεση έχει τρομολογηθεί έτσι. Δηλαδή, είτε δεδομένο θα γίνει η μετάθεση του αγώνα από τη στιγμή που η ΕΡΤ είπε OK. Γιατί αν έλεγε η ΕΡΤ όχι, δεν θα γίνει η μετάθεση του αγώνα. Αυτά τα φιντάνια του ΣΑΚΕ που ορίσαν το πρόγραμμα ενώ ήταν ήδη γνωστό ότι θα γίνει το συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς ξαφνικά τώρα δεν μπορούμε. Είναι να μια το... άλλη κουβέντα, φίλε. Α, είναι μια άλλη κουβέντα τώρα. Είναι μια άλλη κουβέντα. Εγώ πού να ξέρω ποιο όρισε το πρόγραμμα. Ωραία. Τα φιντάνια αυτά. Και η ΕΡΤ σου λέει γιατί να το παίξω το μάτς πάνω στο ποδόσφαιρο που δεν ασχοληθεί κανένα, θα το παίξουμε την άλλη μέρα. Και συνήθω η τηλεόραση αυτή που αποφασίζει. Αν η ΕΡΤ έλεγε όχι, το μάτς θα γινόταν Σάββατο. Η ΕΡΤ είναι αλήθεια ότι ναι. Και η Νόβα σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Ακριβώς. Ωραία. Τώρα, το πρόβλημά σου με τον ΕΣΑΚΕ, τον οποίο εσύ ψήφισες. Και εσύ ψήφισες. Ο προηγούμενος. Ο προηγούμενος. Ο προηγούμενος, ο ηγούμενος, δεν ξέρω. Ο προηγούμενος. Εγώ ξέρω ότι η διοίκηση αυτού του ΕΣΑΚΕ έχει ψηφιστεί και από την ΚΑΕΑΡΗ όταν έγιναν εκλογές. Το Λάσκαρη. Ναι, πολύ ωραία. Η ΚΑΕΑΡΗ ψήφισε τη συγκεκριμένη διοίκηση. Ναι ή όχι. Τι έκανε. Είναι άλλη διοίκηση τώρα που είναι στον Άρη. Άλλη είναι. Ωραία. Εντάξει. Άρα αυτή η διοίκηση δεν συμφωνεί με αυτή τη διοίκηση του ΕΣΑΚΕ. Φαντάζομαι πως όχι. Okay. Εντάξει. Ωραία. Ξανά ψηφοφορία. Ξανά ψηφοφορία γιατί. Θα βγάλουμε νέο πρόεδρο. Εκλογές νομίζω έχει. Πότε, έχει. Πότε, ξέρω. Πότε, πότε. Δεν ξέρω. Γουλιέλμος. Δεν ξέρω. Υποψήφιος. Θα είναι μέχρι τότε στον Άρη. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Έτσι. Φτάσαμε 12 σιγά σιγά, 12 παρακάτω είμαστε. Ακολουθεί ο Γιώργος Ζαγόρας και η ζούγκλα του. Εδώ ξεκινάει στις 12. Μπορείτε φυσικά και εκεί να κάνετε κουβέντα για τη μετάθεση του ντέρμπι. Ωραία. Τόσα πολλά κρύονται σε αυτό το ντέρμπι την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα ξαναλέω. Δύο ομάδες παίζουν άλλα παιχνίδια τώρα. Θυμήσου λίγο, σε παρακαλώ, Κυριακή. Θα πας στο γήπεδο, στο Παλέ. Με τον Περιστέρι. Είναι πιθανό να πάω για λοιπόν, βόλτα περισσότερο. Να τσεκάρεις τον δεύτερο διαιτητή. Διαμαντής λέγεται. Ωραία. Διαμαντής. Τσέκαρε τα σφυρίγματά του αυτό. Δεν μπορώ να πω άλλα πράγματα on air. Ωραία. Τσέκα τα σφυρίγματά του, θα είναι ο τύπος, είναι ένας μελαχνός με το μαλλί πίσω, συνήθως. Ωραία, δεύτερος διαιτητής, ήρθε στην αναμέτρηση. Ναι. Τσέκαρε σε παρακαλώ τα σφυρίγματά του. Ωραία. Και μέτρα πόσες φορές το γήπεδο θα γρακτήσει μαζί του. Την Κυριακή. Μέτρα. Πινελική. Θα περάσει υπέροχα. Κάτσε καλά. Θα περάσει υπέροχα. Κάτσε με το καλά. Περιστέρι Golden State Warriors που έχει 5 στα 5, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτά. Να είστε καλά. Είναι, ρε, παιδιά. Κάτι πίσω εδώ, λοιπόν, αυτά από εμάς. Τα λέμε ξανά εδώ Τρίτη. Έτσι. Τετάρτη βράδυ πρέπει να έχω παιχνίδι, να ξέρεις. Πάλι. Βράδυ κιόλα. Τι βράδυ. Νομίζω 9 η ώρα να πας στην Τενερίφη. 9.30 κάτι τέτοιο. Άγριες ώρες, ναι. Ναι, γιατί είναι η Τενερίφη που είναι. Έχει εμπορική. Είναι σαν τον Άρη και την ΕΡΤ. Την Τενερίφη για τη FIBA και την Πάλι μόνοι μας. Πάλι τα ίδια. Ναι. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Μένετε στο Λίμπερο. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ σε ό,τι κάνετε.